Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Δημήτρη. Ξέρεις και θα πάμε <laughs> να κάνουμε τέτοιο. Θα είναι LLM και θα λέει συνέχεια <laughs> ναι, την ίδια λούπα από την αρχή. Έχω ένα μέτρικ, όχι ένα μέτρικ, μια παρατήρηση που κάνω στα επεισόδια όταν έχουμε καλεσμένου, είναι πώ χαιρετάει ο καθένα. Ναι. <laughs> <laughs> και είναι, ξέρω εγώ, κάποιοι που θα πούνε Γεια σου παιδιά. Νομίζω το Γεια σου Πάρη, Γεια σου Αντώνη. Παίζει και αυτό. εγώ νομίζω είναι η πρώτη φορά που το παρακολουθώ. Και έχει ναι, και μόνο ο Γιάννη Σουαντώνη που μα είχε πει ένα παιδί που μα εξήγησε δικτυακά γιατί. Ναι, λέει, αφού με χαιρέτησε εσύ, λέει, χαιρέτησε ένα πίσω. Πρέπει να με χαιρετήσει και ο Πάρ να με χαιρετήσει. ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. εσύ. Δεν μου παιδιά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να μα πει ο Δημήτρη λίγα λόγια για εκείνον, θέλω να μα πει πρώτα αν είναι scripted η μικρή κουβέντα με την μέχρι τώρα εμπειρία του και να μα πει αν μέχρι πριν μία ώρα ήξερε ότι θα βρισκόταν εδώ πέρα. Δεν ήξερα, ήξερα θα βρισκόμουν στο χώρο. <laughs> δεν ήξερα βρισκόμουν να έρθω από κάμερε και τα <laughs> οδηγούσα για να έρθω και να, να πιούμε ένα καφέ, ξέρω εγώ, να πάμε να μιλήσουμε για πράγματα random. Okay. Και βρέθηκα. Πόσο ξέρω εγώ, 10 λεπτά με τον καφέ στο χέρι, όταν <laughs> έφτανα στο γραφείο, <laughs> με πήρε το, το πτηνό και μου λέει. Πάμε. το πτηνό. Γιατί το πτηνό. Γιατί. Γιατί. Είναι κοντνέι, μου Α, αυτό με το πτυνό να ξέρει είναι η πρώτη φορά που το ακούω. <laughs> το <ξέρω. laughs> είναι internal, δεν ξέρω αν έπρεπε να βγει έξω. Αλλά δεν πειράζει. Το χρησιμοποιούμε εσωτερικά. <laughs> Οπότε τώρα που είπαμε τα σήματα, πάμε στα σημαντικά και πε μα <laughs> Δημήτρη λίγα λόγια για σένα, μα θέλει <laughs> να μα στηθεί. Ε, αυτό είναι μάλλον το πιο δύσκολο κομμάτι του σκουβέντα <laughs> <αυτού, της laughs> κουβέντα σήμερα ε, Γενικά ασχολούμαι με το user experience <laughs> ε, Προσπαθώ, όχι προσπαθώ, ε, προσπαθώ να το κάνω όπως είναι το Πραγματικό user experience, το οποίο είναι end-to-end. -end, δεν έχει να κάνει μόνο με το tangible artifact στο τέλο, με ένα UI, mm -hmm. αλλά με το πώ δουλεύουν τα πράγματα, αν έχει νόημα να φτιάξει κάτι. Mm -hmm. ε, τι δεν έχει νόημα να φτιάξει, πολύ σημαντικό. Α mm πούμε, -hmm. μη, μη, μη λεφτά χρόνο και ενέργεια τέλο πάντων, μη κάνει create. Software κυρίω, αλλά γενικά τα προϊόντα τα οποία μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε ψηφιακά, είτε combination τέλο πάντων και των δύο. Ε, αυτό ξεκίνησε. Πάω πιο πάμε πιο. Δώσε δώσε, δώσε, δώσε. ξεκίνησε, παιδιά, χωρί να έχω ιδέα τι είναι αυτό το πράγμα, ε, ήθελα να γίνω αρχιτέκτονα. Okay. Γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε κάτι παρόμοιο με το design. Και όταν λέω design, δεν εννοώ ξανά το, το τελικό artifact, το, το στυλιστικό mm. τη φάση. Εννοώ το πώ δουλεύει κάτι, γιατί πρέπει να δουλέψει κάτι, για ποιον πρέπει να δουλέψει, έτσι. ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και τελικά, ναι, πρέπει να είναι και ωραίο. Ας μην, γιατί κανεί δεν θέλει να έχει ένα. Την Μπουκάτη που μοιάζει, ξέρω με καρότσα από ναι, 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 πατημένο τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησα έτσι. Δεν πέρασα ποτέ σχολεία αρχιτεκτονική, γιατί στην Ελλάδα για να μπει σχολεία αρχιτεκτονική πρέπει να είσαι γιατρό με... που ζωγραφίζει, ξέρω εγώ, κάτι, δηλαδή θε τρελού βαθμού. Και πέρασα στη ΣΥΡΟ κατά λάθο. Α, ah, product design. ναι. Product and Systems Design Engineering είναι ο τίτλο. Εκεί δεν έχει και φυσικό πολύ, νομίζω. Και δηλαδή... Είναι είσαι, είσαι, engineer πλέον, ας πούμε, Αν δεν κάνω λάθο, μπαίνει και στο ΤΕΕ σχολή. Okay. Δεν ξέρω για ποιο λόγο να θε να μπει εκεί μέσα, αλλά τέλο πάντων μπορεί. Ε, έχει παίρνει πάρα πολύ μόρφη, Δηλαδή, πολλά μαθηματικά, φυσική, μαθαίνει αναλύσει κτλ. Δηλαδή, αλλά το πιο σημαντικό είναι να μαθαίνει το systems thinking. Mm -hmm. Δηλαδή, πώ εντάσσεται, α πούμε, σχεδιασμένο φυσ... ποτήρι. Ωραία, αλλά αυτό το ποτήρι θα μπει μέσα σε. Σα... Θα χρησιμοποιηθεί σαν σύστημα, α πούμε, με άλλα ποτήρια. Ξέρω, πρέπει να αποθηκεύεται, πρέπει να μπλένεται. Mm -hmm. Πώ θα το πιάσει, είναι για παιδί, είναι για μεγάλο, είναι για κοκτέιλ. Δηλαδή, μαθαίνει να σκέφτεσαι. ίσως το ποτήρι είναι πολύ απλό, αλλά μαθαίνει να σκέφτεσαι, α πούμε, λίγο πιο συστημικά, όπω είναι το, mm -hmm. το προς, έτσι Οπότε, σχεδιάζοντα κάτι, δεν είναι ο αυτό Δεν το βλέπει σαν αυτό σκοπό ότι έχω ένα mobile application και εκείνο ο κόσμο και όλοι θέλουν απλά να ασχοληθούν με το γάμα το mobile application mm -hmm. ή το σα το οποίο φτιάχνουν μπορεί να το κατανοήσει λίγο πιο σαν το μεγαλύτερο σύστημα. Πώς σε βοηθάει αυτό, ε, προεκτάσεις μπρος πίσω, τι έχει να κάνει πριν, δηλαδή ξεφεύγεις λίγο από το δικό στεγανό του, φτιάχνει τη φασάρα μου την υπέροχη και βλέπεις mm. λίγο πιο σωστά το, το εργαλείο, οπότε βοηθάς μάλλον περισσότερο τον κόσμο. Ε, νομίζω εκεί πέρα είχε περάσει και ένας φίλος και μου είχε πει ότι είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση γιατί ήταν... Έχει και ε, βιομηχανικό σχεδιασμό μέσα. Ναι. Σε, δηλαδή, α πούμε, είχε με packaging, είχε διάφορα. Έχει, πράγματα. έχει τρει κατευθύνσει σχολή. Oh. Έχει, το ένα είναι το physical, είναι το product design. Το physical όμω έχει οργανωσιακή σχεδίαση. Πώ την είναι η εταιρεία, πώ δουλεύει. Δηλαδή, πα απλώ μια. Η σχεδίαση με κεφαλαίο, το design με κεφαλαίο D. Mm -hmm. Έτσι, ένα intent το οποίο είναι ότι σχεδιάζω για να λύσω ένα πρόβλημα. Okay. Το πού θα εφαρμόσει αυτό το knowledge είναι irrelevant. Έχει, δηλαδή, θε να λύσει ένα σα, έχει έναν τρόπο που σκέφτεσαι, έτσι, και το, το κάνει κόντι με ένα συγκεκριμένο τρόπο αναλόγω στο τι θε να πετύχει. Αλλά το, το, thinking είναι κοινό. Εφαρμόζει κάποια εργαλεία, κάποιε μεθόδου σε, σε, διαφορετικά αντικείμενα. Π.χ. οργανωσιακή ε, product design και υπάρχει και το service design. Okay. Ε, το οποίο ξανά είναι. Ναι. Είναι λίγο πιο καινούριο το service design. Τη χρονιά που ήμουν. Τι χρονιέ που ήμουν πανεπιστήμιο, γιατί έκανα λίγο παραπάνω να τελειώσω τη σχολή. Ε, είχαμε διοργανώσει. Ξέρεις, είναι ναι, εντάξει, έπρεπε να το Δηλαδή, εκεί που έφτασα, είπα να το τελειώσω. μου. Έκανα δύο χρόνια. Εντάξει, έτσι όπω το έχω Όχι, όχι, περίμενε. Δύο χρόνια έκανα την πτυχιακή μου. το τράβηξα λίγο παραπάνω. ναι, service design. Είχαν έρθει από Κολονία και Μιλάνο και Αγγλία κορυφαίοι service designers. Pioneers, τέλο πάντων, τουλάχιστον σε ακαδημαϊκό κομμάτι. Και κάποιοι ήταν και στο, στο εφαρμοσμένο. Και κάναμε ένα πρόγραμμα για εφόρα σχεδίαση υπηρεσιών. Okay. Το οποίο είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και έγινε από εκεί και πέρα από αυτό το εργαστήριο. Δηλαδή ξανά έγινε δύο φορέ. συνεργασία με τα πανεπιστήμια. Συγγνώμη. Ε, και έγινε κομμάτι τη σχολή πλέον. Okay. Οπότε έχει, έχει, έχει εύρο το, το κομμάτι τη ΥΡΟΥ. Και το καλύτερο πραγματικά λείπει το πρακτικό σε πάρα πολλά πράγματα. Μην μπορεί να το πετύχει η ε, κτλ αλλά το ότι μαθαίνει πώ να μαθαίνει και πώ να σε βοηθάει να, να σκεφτείς, ας πούμε, και άλλα πράγματα. Α πούμε το ξανά για μένα η συστημική σκέψη είναι το, το top. Okay. Έτσι δεν πέφτει κανένα καναπέ και λε: Αχ, ένα καναπέ είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν είναι μπλε και είναι έτσι και από εδώ και. Όχι, πρέπει να το σκεφτεί όλο το κομμάτι. Ποιο είναι το, το journey του καναπέ, Πρέπει να αποθηκεύεται. Πρέπει να πώς θα το φτιάξει, πώ θα το συντηρήσει, πώ μπορεί να το φτιάξει καλύτερο, πώς, τι κάνει, αν χαλάσει ένα κομμάτι, μπορεί να κάνει upscale τον καναπέ, σου mm -hmm. Δηλαδή, αν, να μπει λίγο στη διαδικασία να πιάσει όλο αυτό το πράγμα. Οκ, okay, πολύ ενδιαφέρον αυτό πάντω. Σαν... Ε, εμένα. Σωρί, σε διάκοψα. Όχι. Okay. okay. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το παράδειγμα με το ποτήρι που είπε, γιατί σχεδιάσει διάφορα πράγματα. Πώ κάτι τόσο απλό όπω ένα ποτήρι, που είναι ένα δοχείο για να πιει νερό, ξέρω Πρέπει να λάβει υπόψη αν μπαίνει πλυντήριο πιάτων, yeah. πώ πλένεται, αν χρησιμοποιείται από παιδιά, τι, ο, οτιδήποτε όλα αυτά. Για κάτι πραγματικά τόσο απλό, πόσο μάλλον για πιο περίπλοκα. Βασικά, πόσο μάλλον για συστήματα, γιατί δεν ξέρω αν θα το έλεγα σύστημα το, το ποτήρι. Πόσο μάλλον για συστήματα που είναι πιο περίπλοκε ύπαρξει, δεν ξέρω πώ να το πω. Αυτό το οποίο με προβλημάτιζε πάντα. Πώς πες. το ποτήρι είναι η, μία λύση για να μεταφέρει το υγρό, α πούμε, αν θε να πει νερό ή αν είναι κάτι άλλο μπορεί να χρειάζεται άλλη λύση, ε, από εκεί στο στόμα ναι. σου. Με έναν τρόπο που δεν θα πνιγεί, α δεν θα λερωθεί. Ναι. Το, το, design problem είναι αυτό που περιέγραψα, μάλλον. Ή θα okay. μπορούσες να κάνει περισσότερο ανάλυση για να πει ουσιαστικά πώ. Δεν θα δει ψάχνω. Θα είναι το θόρυβο, παιδί μου. Ε, 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 ναι, ναι, ναι. να έχεις και άλλε λύσει. Αλλά αν αρχίσει να το σκέφτεσαι έτσι, μπορεί τελικά αυτό το τραπέζι, α πούμε, να. Είναι μια χαρά τραπέζι, αλλά ναι. στην τελική μπορεί να μην χρειαζόταν καν τραπέζι. Αν περιοριστεί και δεν κάνει το μικρό σκάψιμο, να δει μικρή κουβέντα, μικρό σκάψιμο, yeah, να ναι, δει λίγο yeah, yeah, πιο yeah. κάτω τελικά τι θέλουμε να λύσουμε. το οποίο κάνει απλά πάρα πολύ στο, στη σημερινή κατάσταση με το, με το software, τα products κτλ. Mm -hmm. Ο ένα κοπιάρει τον άλλον. Αλλά αν δεν καταλάβει το χρήστη, αν δεν καταλάβει το πρόβλημα που έχει, είσαι, μπαίνει σε ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, και λε ότι υπάρχει μόνο σε αυτό το διάδρομο που βλέπω. Ενώ στην πραγματικότητα είναι 360 το πράγμα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει Μπορεί να υπάρχει λύση λίγο πιο πάνω, μπορεί να είναι κάπου αλλού. Ας πούμε, αλλά αν mm -hmm. βάλει παρο, παροπίδε, πει αυτό εδώ πέρα θα, θα ψάξω να βρω τη λύση μου, που κάποιε φορέ μπορεί να είναι σωστό. Έτσι, δεν mm -hmm. είναι πάντα να ψάχνει τα πάντα. Ε, Χάνει. Μπορεί να χάσει, ναι, και πάρα πολλά. Και να έρθει mm -hmm. κάποιο άλλο και να πει: Όχι, okay, γιατί να γίνει ναι. έτσι. Άρα, ε, δηλαδή πάμε σε first principles thinking και τέτοια. Πάμε ναι. στην αρχή των πάντων. Δηλαδή, ότι... δεν χρει... Ό, καλά, δεν χρειάζεται να το πεθάνει. Ε, αναλόγως... Είναι τη μόδα όμω τώρα. Να το πεθαίνει. Όχι, το ότι και καλά θέλω. Σου λέει πρέπει να αποδομεί πλήρω αυτή τη σκέψη που θε να κάνει, να πα ότι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά και τα στατιστικά που θε να κάνει και να πα παρακάτω. Δηλαδή αυτό είναι πολύ τη μόδα τώρα. Και λέγανε. Five wise και τέτοια πράγματα. Ήταν πολύ τη μόδα τώρα με τη SpaceX, α πούμε, και λέγε συνέχεια ότι. Α, ξέρει τι, γιατί α πούμε ένα πύραυλο είναι τόσο ακριβώ, ενώ τα υλικά του α πούμε είναι ξέρω, ένα χιλιοστό τη τιμή. Ναι, ναι. Και πώ θα μπορούσε εσύ σιγά σιγά να. Να, να πα και να, να ρίξει το κόστο και ποια είναι τα όρια του κόστο που μπορεί να ρίξει. Δηλαδή, άμα κάτι πούμε, είναι σίδερο και έχει 100 ευρώ, ναι. δεν μπορεί να πα πολύ κάτω από τα 120-130 ευρώ, α πούμε. Ξέρω, αλλά αν ξαφνικά αυτό το πράγμα έχει 1000 ευρώ, ενδεχομένω έχει μεγάλο όριο να ναι, ρίξει ναι. και να πα πιο κοντά ναι. σε, σε πραγματικό κόστο τη ύλη, α πούμε. Υπάρχει. Δεν ξέρω αν σα ειρήκοψα Μην ανησυχήσει, το θυμάμαι εγώ, δεν το ξεχνάω. Ωραία. Ε, θα, θα το θυμάστε <laughs> <το> έτσι, σε διέκδοση. <laughs> ναι, ναι, όχι, όχι. <laughs> <laughs> Μανιάτικο. Μανιάτικο. Λοιπόν, εγώ, θυμάμαι. Εγώ. Εγώ, είμαι και μανιάτης τώρα, άστα. Λοιπόν, ε, υπάρχει ένα, ένα ωραίο ρητό στη συστημική θεωρία, τέλο δηλαδή, πάντων, που λέει ότι το άθροισμα των μερών. Mm -hmm. Το όλον, μάλλον, είναι μεγαλύτερο το άθροισμα των μερών. Οπότε, η αποδόμηση, α πούμε, για να πεις ότι, okay, ξέρει, έχουμε πέντε άτομα που τα παίρνουμε και τα βάζουμε μαζί, α πούμε, δεν θα σου φτιάξει ένα ζωντανό κύτταρο ποτέ. Mm -hmm. Υπάρχει κάτι άλλο, παιδί μου. Οπότε, υπάρχει ένα όριο. Ξανά και ποιο είναι ο στόχο, έτσι. Γιατί αν θέλει να το παράλυση, να κάτσει και να πει: Αν θέλεις να το, το κάνει φιλοσοφικά, ναι. Αλλά υπάρχει και το thinking ότι είναι good enough. Δηλαδή νιώθω confident enough, ένα ratio confident, ότι έχω τα έχω evidence make sense, ε, θα σταθεί, για να το προσπαθήσω. Mm -hmm. Και πόσο θα μου κοστίσει αυτό, έτσι. Δηλαδή το bet το οποίο θα αποφασίσω να φτιάξω αυτό το προϊόν, την εταιρεία, το feature, whatever το ορίζει στην τελική και εσύ. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι για όλα. Αν κάτι είναι, πώ το λένε, system breaking, α πούμε, θέλει παραπάνω effort. Ανάλυση, θέλει testing, θέλει να κάνει triangulation με τα data evidence τα οποία θα έχει, έτσι, ότι δουλεύει ή όχι. Και για ποιο λόγο. Αν είναι κάτι απλό, εντάξει, οκ, okay, ρε, δεν χρειάζεται τώρα <laughs> να καθόμαστε να κάνουμε. <laughs> Νομί, ε, βασικά, αυτό μου οδηγεί πολύ σε αυτό το οποίο ήθελα να πω και με διέκοψε. Και το εξή. βλέπει τώρα έτσι. Όχι, όχι, όχι. έκατσε, έκατσε. Όχι, θέλω να πω, έκατσε αυτό τώρα. Γιατί εγώ έλεγα το εξή. Ξεκίνησα και έλεγα ότι υπάρχουν τόσα πράγματα που έχει να σκεφτεί για κάτι απλό, όπω είναι ένα ποτήρι. Πόσο μάλλον για ένα πιο πολύπλοκο σύστημα. Εμένα όμω, όσε φορέ έχει τύχει και έχω μιλήσει και με τον Γιάννη και με το Σωτήρι, ειδικά στο παρελθόν, πλέον πολύ πιο δεκτικό. Ο φόβο μου και ο προβληματισμό μου βασικά, και ο, ο προβληματισμό μου με το UX Research, είναι το ότι ποτέ πραγματικά δεν ξέρει ε, αν αυτό το οποίο θα φτιάξει είναι χρήσιμο. Δηλαδή, okay, έχεις, δηλαδή τι εννοώ με τα wireframes, με όλα αυτά. Κάπω προσεγγίζει μια υπόθεση, αλλά δεν είναι the real thing. Οπότε για μένα έχει μια απόσταση. Και να καταλήξω στο τελικό ερώτημα μέσα από όλα αυτούς τους προβληματισμούς που έχω, το ότι μπορεί να χαθείς στο, over, στο να με το υπεραναλύεις και τελικά πότε σταματάς, δηλαδή πότε, πώς μπατζετάρεις, πώς βάζεις ένα μπατζετ, έναν προπολογισμό στο πόσο research, πόση έρευνα θα κάνεις σε κάτι πριν ξεκινήσει την υλοποίηση και πώς ορίζεις τα κριτήρια για το αν θα κάνεις αυτή την υλοποίηση στο τέλος της μέρας. Πώ δεν χάνεσαι με την έρευνα. Depends, έτσι. Είναι σαν να, σαν να μου πει ότι θα ξεκινήσω να φτιάξω ένα τέτοιο και να έρθω να σου πω πόσα κιλά κώδικα πρέπει να γράψει για να ναι. το κάνει αυτό. Όχι, ένα framework ρωτάω. Ένα... 42. Γενικά είναι το. 42 κιλά. Ή γενικό. Όχι, 42 κιλά. Ωραία. Ναι. τα πάρετε κιλά κώδικα. Εξαρτάται το, το severity του να κάνει έτσι. Mm -hmm. Ε, ξανά είναι, είναι, κάτι το οποίο η κάθε ομάδα, η κάθε εταιρεία, ο κάθε stakeholder, businessman, whatever, θα, θα πρέπει να, να αποφασίσει. Γι' αυτό δεν περιέγραψε να... ένα framework, α πούμε, έτσι, πιο γενικό. Γενικά το, δεν, δεν ξέρω, δεν έχω σκεφτεί ποτέ αν μπορεί να μπει σε μια εξίσωση, αλλά σίγουρα αν υπάρξει κάτι τέτοιο θα είναι ότι ποιο είναι το risk, έτσι, ποιο το πόσο καινούργιο είναι αυτό που πάμε να ψάξουμε, mm -hmm. παιδί μου. Αν κάνει. π.χ. μιλάγαμε πριν λίγο για mid-journey, Αυτό το πράγμα πολύ δύσκολα το τεστάρει ε, με μόξι με κάποια πράγματα τα οποία. Βασικά, το real thing, δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να τα φτιάξει, είναι καινούργια τεχνολογία, α πούμε, και μετά τα κάνει usable. Το βλέπει, α πούμε. Δεν ξέρει, είναι η ανάδυση. Δηλαδή, λε, θα φτιάξω ένα τέτοιο και θα δουλεύει έτσι, θα μου φτύνει εικόνε. Μέχρι να το πιάσει. Δηλαδή, εγώ έβλεπα, ας πούμε, ε, μέχρι να το πιάσω ο ίδιο και να αρχίσω να παίζω μαζί του. Ε, Πάνω not intended, ε, δεν καταλάβαινε πώ είναι. Έτσι, κάποια πράγματα δηλαδή, θέλει, πρέπει να τα φτιάξει να το δει μετά. Κάποια άλλα πράγματα μπορεί να το ορίσει από πριν και να πει ότι έχουμε μέθοδο για να το τεστάρουμε αυτό πρώτα απ' όλα, γιατί δεν τεστάρω το live. Επειδή ανέφερε τα wireframes. Τα wireframes είναι ένα στάδιο πιο μετά. Που σημαίνει ότι έχω σκεφτεί, έχω βάλει κάποια interactions, κάποια flows, έτσι και πάω να τεστάρω αν δουλεύει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν τρόποι να δει αν κάτι δουλεύει με interviews, π.χ. Έτσι. Mm -hmm. Μπορεί να κάνει να πα να παρακολουθεί τον άλλον την ώρα που κάνει κάτι για να του μιλήσει μετά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να δεσάρεις πράγματα. Δεν, είναι, δεν υπάρχει μια κονσέρβα μέθοδο που πα πάντα πεπατημένη για οποιοδήποτε πρόβλημα και σου φέρνει λύσει. Ξαναγυρνώντα να απαντήσω λίγο την ερώτηση. Sorry που κάνω. Τζέρνη. έτσι πρέπει να Θα συγχωρέσω. <laughs> ε, λοιπόν, είναι αναλόγω το, το ρίσκο, το πόσο καινούριο, το novelty αυτό που πα να κάνει. Ε, και το experience που έχει έτσι. Και ξανά, όσο είναι moving target, θα είναι σχεδόν πάντα moving target. Δεν θα φτάσει ποτέ σε ένα σημείο να έχει ρε παιδί μου 100% τέτοιο. Ότι αυτό θα πετύχει, θα ρίξει όλα τα λεφτά, θα πάρω για να δάνει 5-3 εκατομμύρια, γιατί τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πετύχει αυτό. Ή, αν φτάσει σε αυτό το σημείο, έχει προχωρήσει πάρα πολύ το, Νομίζω είναι όλα θέμα ενημέρωση. Δηλαδή, στην πραγματικότητα και αυτό είναι ένα επίπεδο ενημέρωση. Ενημερώνομαι από την αγορά, ενημερώνομαι από μια πληροφορία που έχω ή από κάτι που βλέπω. Ενημερώνομαι ενδεχομένω και από κάτι και παίρνω ένα, μια μεγαλύτερη σιγουριά. Οπότε δεν μπορώ να είμαι 100% σίγουρο. Ναι. Μειώνω το ρίσκο μου όμω. Ναι, και επίση η, η, η κατανόηση που έχουμε για τα πράγματα, θεωρώντα ότι μιλάμε για κάτι καινούριο, να πα να κάνει. Και πώ θα συμπεριφερθεί ο κόσμο. Γιατί είναι πραγματικά δυναμικό σύστημα. Ο ένα άνθρωπο, πόσο μάλλον όταν πάρα πολύ. Ε, έχει ένα επίπεδο το οποίο θα πρέπει να έχει αυτό το. Ένα ή με το ambiguity, ότι δεν θα είμαι ποτέ 100% σίγουρο. Και ο... Uh, mm. κανένα researcher, α πούμε, θα σου πει αφεντικό γίναμε. Ξέρω εγώ. <laughs> μίλησα, no, πάμε εδώ στα όρια. Μίλησαν πέντε άτομα, μου Γίναμε. Ξέρω, πάρε λεφτά. Δεν παίζει αυτό. Είναι κάτι το οποίο μα βοηθάει να ανακαλύψει πράγματα, directions, τα οποία δεν τα φανταζόσουν. Γιατί λειτουργούμε με τις γνώσεις, τις εμπειρίες που έχουμε έτσι, με τον κόσμο που ε, αλληλεπιδρούμε και υπάρχουν άπειροι εκεί έξω, άπειροι τρόποι σκέψης, δηλαδή δεν είναι ο δικός μας. Και θυμίσω την τελευταία φορά που σε βάλανε σε ένα καλούπι και σου πάνε κοίταξε να δεις πρώτα θα πατήσει εδώ, μετά εκεί και θα κάνεις ένα backflip άμα θέλεις. Αλλιώς έχασες το χρόνο, έχασες τα χρήματα σου και τα λοιπά. Πώς, πώς, νιώσατε με κάτι τέτοιο. Νο νομίζω ότι όλα αυτά σου δίνουν μια κατεύθυνση. Δηλαδή, ίσω το, το πιο σίγουρο αποτέλεσμα που μπορεί να βρει μια έρευνα είναι ότι κάτι δεν θα δουλέψει. Δηλαδή, είναι ίσω πιο εύκολο να βρει μια αρνητική απάντηση, χωρί και αυτή πάντα να σημαίνει ότι είναι 100%. Αλλά είναι πιο εύκολο να δει ότι τελικά δεν υπάρχει μια ανάγκη που θεωρούσε ότι υπάρχει στον κόσμο μέσω τη έρευνα, παρά ότι αυτή η ανάγκη είναι σίγουρα αυτή που έχω στο μυαλό μου και σίγουρα θα πετύχει. Έχει definitive. Το definitive είναι πάντα δύσκολο. Ναι. Μπορεί να ανακαλύψει ότι μια ανάγκη δεν υπάρχει, αλλά μπορεί να ανακαλύψει ότι υπάρχει μια ανάγκη που δεν την ήξερε. Ναι, σωστά. Ή προ... να κάνει, α πούμε, μετά το testing, να φτάσει στο σημείο που κάνει validate. Mm -hmm. Μετά το testing όμως. Δεν κάνει <laughs> validation. Έτσι. Δεν είναι, είναι σαν λε, θα βγω. Όχι, α μην μιλήσουμε. Δεν κάνει. Τεστάρει, γιατί μπορεί να αποτύχει, ρε παιδί μου. Έχει μια ιδέα. Μιλά, 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 βλέπει και λε, αρχίζω να έχω ε, evidence ότι η ιδέα μου. Η ιδέα τη εταιρεία, για το όχι προϊόν, κτλ. Μάλλον θα πετύχει. Και έχει διάφορου τρόπου. Κάνει το triangulation. Δηλαδή, δεν μιλά, κάνει μόνο interviews και βλέπει ότι θα πετύχει. Γιατί άλλο τι λέει ο άνθρωπο, άλλο τι κάνει στην πράξη. Έτσι. Και άλλο τι λέει ότι κάνει στην πράξη. Είναι Υπάρχουν είναι τρία πράγματα. Το κλασικό που λέει ότι άμα ρωτούσε του ανθρώπου τι θέλουν, θέλουν, θέλουν πιο γρήγορα άλλο, καρδί μου και όχι αυτοκίνητο. Ξέρω. Είναι, δεν είναι κλασική ατάκα αυτή που κολλάει. Κάποιο το είπε. Ναι, δεν, δεν το είπε ο Φόρντ τελικά αυτό. Έλα ρε. Ο Φόρντ είπε ότι έχω ανακαλύψει, δεν έχω αποτύχει χίλιε φορέ έχω ανακαλύψει έχει χίλιου τρόπου που δεν δουλεύουν. Α, οκ. Είναι, Καλό είναι, εξαιρθώ. είναι, είναι, νομίζω, είναι λίγο καλύτερο με το. <laughs> ναι, ναι. Ε, το άλλο που εμένα μου θυμίζει αυτό το οποίο είπε ότι είναι άλλο αυτό που λένε και άλλο αυτό που κάνουν. Είναι εμεί η πρώτη εταιρεία που άνοιξα με τον Αντώνη, λέγεται Sorcerer, και αυτό το οποίο έφτιαχνε και αυτό το οποίο έχει είναι ένα online, ένας online editor που γράφει, μπαίνει μέσα, γράφει κώδικα, τα κάνει όλο στο browser. Άρα, αυτό το ξεκινήσαμε μικρή εμεί το 2011. Και ήταν, αυτό ήταν και τη μέρα που γνωρίσαμε και το Γιάννη, τέλο πάντων, το συγκεκριμένο. <laughs> λέμε, ήταν, ναι, χαμός. ιστορικής ιστορική στιγμή. Ναι, στιγμής ναι, 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 ιστορική ναι, ναι. στιγμή. Και ήταν, ήταν δωρεάν τότε όλο αυτό και λέγαμε, ωραία, να βγάλουμε ένα επιπληρωμή πλάνο. Οπότε ετοιμάζουμε <laughs> ένα Google Form που στέλνουμε στους υποψήφιους πελάτες, στους τους χρήστες μας και λέμε, ωραία, σκεφτόμαστε αυτό πόσα λεφτά θα δίνετε για να έχετε το και το και λέγανε όλοι 5-10 δολάρια το μήνα ξέρω εγώ 25 μήνες και εμείς είμαστε παιδιά εδώ θα βγάλουμε λεφτά δεν είναι τέτοιο και έρχεται η ώρα και βγάζουμε αυτό το premium πακέτο που λέγαμε θυμάμαι ότι εγώ περίμενα να αρχίσουν μέσα στην πρώτη ώρα να σκάνε μήνυμα από το paypal λεφτά, τα μηνύματα ναι, ναι, ναι. ότι αγοράζουν. τελικά πήρε τουλάχιστον ένα μήνα να έρθει ο πρώτο ο πρώτος, ο πρώτος, ο πρώτος και ήταν το, το, σημείο που εντάξει τα ακούς όλα αυτά, αλλά ήταν το σημείο της προσωπικής μου βιωματικής συνειδητοποίηση, ότι πραγματικά είναι διαφορετικό αυτό το οποίο λέει κάποιο, αυτό το οποίο κάνει, το οποίο μπορεί να είναι για πολλούς λόγους. Μπορεί να είναι επειδή θέλει να σε έχει χαρούμενο και εκείνη τη στιγμή δεν του κοστίζει. Εμ, δεν το σκέφτεται πολύ. Κάτι αλλάζει στη ζωή του επίση. Είναι και αυτό. Είναι πάρα πολύ παράγοντε. Όχι ότι δεν σημαίνει τίποτα. Εντάξει, συγκεκριμένη περίπτωση δεν σημαίνει τίποτα, γιατί ήταν μάλλον και λάθο ο τρόπο που το θέσαμε. Γενικά τα λόγια είναι φθηνά, θεωρώ. Εντάξει, και οπότε ο άλλο. Και αυτό είναι λαϊκό τραγούδι είναι που είπε τώρα. Ναι, ρε, αλλά... ναι, ναι. Είναι η πραγματικότητα το, να. Ναι, ισχύει. Ειδικά όταν ρωτά κάποιον και λε, θα πλήρωνε γι' αυτό. Αυτό έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το να του πει πλήρωσε το και αν σε ένα μήνα, τρει μήνε, έξι μήνε δεν σε αρέσει, θα ζω στο λεφτά πίσω. Δηλαδή, έχω δει και από την εμπειρία μα με το Σόρσερ και πιο μετά αυτό μια από τι αποφάσει που πήραμε και που θεωρώ ότι μ' αρέσει πάρα πολύ είναι ότι δεν θέλω ποτέ να ξαναδώσω δωρεάν δοκιμή ενό προϊόντο. Mm. Θέλω να δώσω. Εγγυήσω ότι σε ένα μήνα θα πάρει τα φτά σου πίσω, δεν με νοιάζει. Είπαμε ότι θα το δοκιμάσουμε βέβαια για λίγο. Έτσι το έχουμε τώρα. Ναι, αλλά είπαμε ότι δοκιμάσουμε. Α, ότι μπορεί να ξαναδοκιμάσουμε δοκιμή, αλλά έχει πολύ μεγάλη διαφορά mm. το ότι κάποιο μπαίνει δωρεάν να δοκιμάσει μια υπηρεσια mm -hmm. και ότι κάποιο βάζει και χρήματα και μετά μπορεί να μου το αρέσει. Μπορεί να τα πάρει πίσω. Δηλαδή μπορεί το τελικό αποτέλεσμα να είναι το ίδιο. Να έχει τα ίδια χρήματα στην τράπεζα. Mm -hmm. Αλλά θεωρώ ότι κάποιο ο οποίο έχει μπει στη διαδικασία να πάρει μια κάρτα εκεί και να πληρώσει γι' αυτό. Ναι. Όχι, δεν σα αρέσει αυτό. Να, να, που... να σου πω. με προβληματίζει, ότι βάζει φρίξιον ναι. σε κάποιον ο οποίο. Δεν ξέρω αν θέλει να το κάνει έτσι. Γιατί mm -hmm. βάζει φρίξιον σε κάποιον ο οποίο θέλει να αγαπεί το προϊόν σου και για να mm -hmm. το αγαπήσει θα πρέπει να το, το πιάσει. Οπότε ε, δεν ξέρω αν είναι η σωστή απάντηση να βάλει ή να μην βάλει προσωπικά όταν φτιάξαμε το... είχαμε φτιάξει ένα ε, iOS application για productivity είχαμε την κουβέντα ότι πώς θα το κάνουμε ρε, βέβαια, αλλά χωρίς ε, δωρεάν χρόνο για να Μπει όλο να παίξει, ξανά, mid-journey, Αν δεν το πιάσει mm -hmm. το εργαλείο, να δει πώ Και αναλόγω στο εργαλείο θέλει. Έχει το πλήρω για να μπει στο Midjourney μου. Θέλει. Ναι, γιατί το δούλεψα λίγο πρώτα. Α, το έχει προλάβει. Ναι. Ε... ε το πλήρωσα. Ναι, αλλά πρόσεξε να δει, είναι διαφορετικό. Πήρε ένα trial ένα μήνα. Λέω, κάνει 10 δολάρια, Θέλω να παίξω, θε, πρέ, θεωρώ ότι πρέπει να ξέρω τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Είναι να. κάτι το οποίο θέλει hands-on εμπειρία. Ε, και αναλόγω στο προϊόν, μπορεί να θέλει παραπάνω. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι ένα μήνα, να είναι τρει. Γιατί κάνει ένα commitment, ο άλλο. Και μπορεί και αυτό να είναι και. Ε, πώ το λένε, δικό σου σε, όχι selling point, αλλά τυράκι ότι μπε μέσα. Άρχισε να κάνει commit στο προϊόν μου. Βάλει mm -hmm. μέσα data. Δηλαδή, φτιάξε, στήσε λίγο το, το workflow. Δεν ξέρω πώ ακριβώ τι γίνεται. Αλλά κάνοντα αυτό το commitment, μετά είναι πιο εύκολο να πληρώσει και πιο δύσκολο να φυγει Οπότε, αν δεν το έχω πιάσει ποτέ το εργαλείο, βλέπω ένα landing page που λέει μπλα 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 με πέντε testimonials. Που υπάρχουν εκατομμύρια άλλα τέτοια. Αν μπορώ να το δουλέψω και εδώ τι μου κάνει, πάρτα. Ναι. ειδικά αν είναι για κάτι σχετικό με το, επάγγελμά μου, πούμε με βοηθά να κάνω, θα σε πληρώσω γιατί εγώ θα βγάλω δεκαπλάσια χίστηκα. Mm. Τα εργαλεία πλέον, εντάξει, πέρασε τη φάση. Τη φοιτητική που δεν μπορεί, κάπω βρίσκει σε ρο τρέλ, ε, Και είναι η φάση ότι έχει ένα εργαλείο. Δώσε στον άλλο να το δει. Είναι, είναι, πολύ σημαντικό το experience. Με το, Vault, το για παράδειγμα, που είναι το προϊόν το οποίο χτίζουμε τώρα, ε, το οποίο είναι. Το Volte. Volte. Α, okay. Είναι ένα ε, τρόπο να στέλνει κρυπτογραφημένη ναι, ναι. πληροφορία ή μάλλον να λαμβάνει και το γραφειοποιημένο πληροφορία από κάποιον άλλον. Right. Ε, αυτό που κάναμε είναι πρακτικά να μπορείς να πάρεις μία. <laughs> ε, το. Δεν πέρα, έχει δει, placement αυτό το επεισόδιο. Ε, μπορείς πρακτικά να το χρησιμοποιήσει σε μία πολύ απλοϊκή μορφή μέσα από το browser σου, χωρί να έχει καν ε, λογαριασμό. Και μετά ο λογαριασμό είναι πληρωμή. Οπότε, δηλαδή, mm. για να πάρει τη λειτουργικότητα αυτή, δηλαδή, σου δίνουμε μια γεύση, να το πω έτσι. Αλλά για να πάρει το προϊόν σαν προϊόν, πρέπει να, να, να πληρώσει. Μπορεί να μην είναι σωστή επιλογή. Δεν λέω ότι είναι το καλύτερο. Απλά λέω το πώ το σκεφτήκαμε εμεί. Ναι, δεν ξέρω ποια είναι σωστή. Είναι αναλόγω στο. Δεν ξέρω την αγορά, δεν ξέρω πώ παίζει το τέτοιο. Σε εμά πάντω, ε, δούλεψε πολύ καλά ότι πάρ το full blown. mm -hmm. Δες το. Όχι να φανταστεί τι θα γίνει. Ναι, να το δει όλο να το στην δεις. πράξη, να είσαι σίγουρο. Κυριολεκτικά εξαρτάται με την αγορά. Θα πω την εμπειρία μα από το Sorsler, το πρώτο προϊόν, που επειδή μέσα μπαίνει, γράφει κώδικα, και εδώ έχετε το, το θέμα τρέχει κώδικα επάνω στου δικού μα servers, Εν τέλει είδαμε ότι ήταν τεράστιο το ρίσκο να αφήνει κόσμο να μπαίνει μέσα for free. Ναι. Γιατί τώρα θα σου πω ένα πραγματικό έχει τύχει να το πούμε και κάποιε φορέ εδώ. Έπαινε, είχε γίνει ένα βίντεο. Στο... Μα έχουν γίνει πολλά βίντεο στο YouTube Υπάρχει και ακόμα. Υπάρχει ακόμα. Γίνεται... <laughs> By the way, χθε ήρθε ένα συνδρομητή, άσχετο. <laughs> ε, Όντω. Ναι, εμπαι, γίνεται ένα βίντεο στο YouTube και λέει: Μπείτε στο Source Alert, φτιάξτε ένα λογαριασμό, έχετε δωρεάν VPS για να κάνετε DDoS attacks στον κόσμο. <laughs> Οπότε λοιπόν, έμπαινε κόσμο και έκανε και έτσι ο Αντώνη ένα βράδυ. <laughs> <laughs> Απλά έκοψε τη Βραζιλία. Ναι. Γιατί, είπε, ήταν, Βραζιλία, ήταν, 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 ναι. ήταν, στα Πορτογαλικά <laughs> το βίντεο, στα Βραζιλιάνικα που αν δεν είναι η ίδια γλώσσα ναι, είναι η Ίδια. Ναι, ναι. και εκεί υπήρχε αυτή η κοινότητα και η κουλτούρα και ναι, άμα νίξουμε κινητό θα το δείξεις τώρα ναι χαμό Αυτό είναι ένα κομμάτι του έχει, πολύ ενδιαφέρον που σου λένε ότι σχεδίασε ρε παιδί μου ξανά η σχεδίαση με, με κεφαλαίο σίγμα ή design με κεφαλαίο D όχι το artifact το ωραίο το όμορφο αλλά σχεδιάσατε ένα προϊόν έτσι σχεδίασε το για τα intended outcomes αλλά κάνε consider και τα unintended. Τι μπορεί να γίνει, ας πούμε, έτσι. Ένα είναι αυτό. Mm. Είναι πολύ δύσκολο να μπει, α πούμε, για να κάνει όλο αυτό το κομμάτι. Για να μπεις. Και, πώς. και το άλλο, συγγνώμη, είναι το ότι. Ωραία, το λύνει αυτό το πρόβλημα. Έστω ότι κάπω του πιάνει του κακόβουλου. Ε, μιλάμε τώρα single use emails, τέτοια τα είχαμε φάει όλα. Γι' αυτό είπαμε, ωραία. Ε, βάλε κάρτα και τέλο πάντων. Βάλαμε mm. friction σε αυτό. Το δεύτερο είναι, έστω λοιπόν ότι η χρήση δεν είναι κακόβουλη και είναι τίμια. Δηλαδή, μπαίνω <συμπή> εγώ ναι, ναι. και θέλω να το δοκιμάσω. Η υπολογιστική ισχύ είναι πάρα πολύ ακριβή. Okay. Δηλαδή δε, δεν είναι το ίδιο το να σου δώσω μια φόρμα να αποθηκεύσει κάτι και να τρέχει αυτή τη στιγμή. Είναι, είναι, είναι τάξη μεγέθου πιο ακριβό αυτό. Γι' αυτό και όλε οι εταιρείε οι οποίε δίνουν servers δεν, έχουν, δεν ξέρω αν έχουν free trials και τέτοια πράγματα. Πολύ ωραίο. Βλέπει πώ κουμπώνει ρε παιδί μου ότι μια λύση για ένα προϊόν δεν υπάρχει concern. Ναι. Δεν υπάρχει concern. Έχει δικά σου constraints οπότε προσαρμόζει και μπορεί να, να, να κάνει ροντού ρε παιδί μου. Η Amazon λύση. δίνει κάποια, ναι. Mm, ναι, yeah. γιατί Amazon. Εντάξει, και η Google δίνει γιατί όλοι αυτή τώρα, ό,τι κάνει ένα κάνει και ο άλλο, γιατί θα πα στην αντίστροφη. Yeah. Yeah. Να. Γενικά, πάντω προσπαθούν να σε κάνουν lock-in. Ναι, yeah, Αυτό yeah. που σα yeah. έλεγα ότι αν, αν, δώσω effort και κάνω migrate πράγματα σε σένα για να μπει στο workflow, μετά είναι δύσκολο να αλλαξω mm -hmm. Δεν θέλω, ρε παιδί Οπότε για να μου πει, ξέρει τι δεν είναι 10, 15, μπορεί να το σκεφτώ. Ε, αλλά γενικά ότι κονσέρβα λύση δεν υπάρχει και η λύση που θα βρείτε εσεί για το δικό σα πρόβλημα Μπορεί να είναι ένα ντέμι, ξέρω, μπορεί μέχρι τόσο ή yeah. αναλόγως πόσα, πόσα yeah. email. Θα yeah. Τι χρήση θα κάνει, τέλο πάντων. Να είναι δυναμικό και να κάνει την ένα καινούριο mm -hmm. ε, τρόπο, ρε παιδί, να κάνεις trial. Έτσι. <στηνόν> <κυσή> ναι, ναι, είναι, είναι σίγουρα πολύ, πολύ μεγάλη κουβέντα και ειδικά αυτό το κομμάτι τη πρώτη χρήση, θεωρώ, σε ένα προϊόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέτε, το βλέπω τώρα και με την platform που συνεργαζόμαστε, που. Τώρα δουλεύουμε πάρα πολύ στο, στο κομμάτι του πώ μπαίνει ένα καινούργιο πελάτη, πώ θα του δείξει το τι έχει, πώ το κάνει σε, σε ένα προϊόν που είναι αρκετά πιο σύνθετο. Δηλαδή, το να στήσω εγώ μια web εφαρμογή ή το social παλιότερα, παιδί δηλαδή, μου, δεν έχει καμία σχέση με οποιοδήποτε άλλο. Ε, mm. Onboarding flow, έχω τίποτε. <laughs> δηλαδή, πρέπει ο άλλο εκείνη τη στιγμή να ασχοληθεί. Δεν υπάρχει τρόπο να το κάνει αυτό. Μπορεί να το απαλύνει από χίλιε μεριέ. Η πραγματική εμπειρία είναι να βάλει το δικό σώδικα και να τρέξει εκεί πέρα. Mm. Οτιδήποτε άλλο demo και να σου δείξω. Είναι ένα demo. You have to experience it. Ναι. Αυτό. Δηλαδή Ερ... είναι σαν να σου ναι. έλεγα εγώ στο Mid Journey ότι α, βάλε 10 prompts. Ναι, οκ, okay, θα βάλει 10 prompts, θα μου βγάλει κάτι ωραίο στο, σαν αποτέλεσμα. Ναι. Αλλά δεν θα πιστεί ποτέ ότι κάνει τη δουλειά του Mid Journey άμα δεν βάλει αυτό που εσύ πιστεύει για να δει ότι όντω σου βγάλει. Αυτό, μπράβο. Αυτό που θε να κάνει είναι να βγάλει αυτό που είσαι εδώ και να το δει στην πράξη για να το επικοινωνήσει σε tangible στο Mid Journey συγκεκριμένα. Τώρα στο υπόλοιπο. Ναι, πρέπει να το κάνει. Και ξανά το onboarding είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνήθω είναι ένα βήμα το οποίο το αγνοούμε. Ε, υπήρχε μια, μια φράση που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, παιδί μου. Είναι σαν να σου λέει ότι για να φτάσουμε στον Άρη θα μα πάρει τόσα χρόνια. Mm -hmm. θα πάμε, είναι πολύ εύκολο το ταξίδι. Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μέχρι να, είναι πάρα πολύ εύκολο μάλλον αν φύγει από την τροχιά τη γη, από τη βαρύτητα. Mm -hmm. Αν δεν φύγει από εκεί, με, με το που φύγει, μάλλον δεν έχει την βαρύτητα και Δεν μπορεί να ταξιδέψει πολύ εύκολα. Αλλά μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο. Συνήθω ο κόσμο τα αγνοεί και λέει: mm. Έχω τη γαμάτη ιδέα. Με το που το πάρουν οι πρώτοι ένα εκατομμύριο χρήστε, μετά θα. είναι εύκολο. Ρολάρι. Ρολά, είναι εύκολο και θα πηγαίνει, θα βοηθάει ένα τον άλλον και θα κάνω ένα community και θα. Μπλα, μπλα, μπλα. μπλα. Mm. Αδερφέ, πώ θα είναι εκεί. Mm. <laughs> 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 με τη δύναμη τη θέληση. Ξαφνικά γίνονται παόλογο έλλειμμα. Όλοι θέλουν το σύμπαν να, να συνομωτήσει. Mm. Οπότε είναι και το onboarding το οποίο σε βοηθάει να φτάσει εκεί. Ε, πάρα πολύ σημαντικό. Και, και αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το σχεδιάσει. Όχι μόνο το onboarding, αλλά. Πώ πώς θα προχωρήσει να φτάσει εκεί. Με κεφαλαίο σίγουρα. Ποιο. Το σχεδιάζει. Το σχεδιάζει. Μπράβο, ναι, σωστά. Ο Ήλιον πότε είπε θα πάμε στον Άρη. Νομίζω είναι μέσα στο 2020 κάτι, πριν το 30 είναι η φάση, δεν είναι. Καλά, μπορεί να στείλει να στείλεις και ένα πτώμα. Ρε. νομίζω ότι είναι... Νομίζω... είναι doable. Χωρί <laughs> να το θυμάμαι, γιατί είμαι πολύ κακό με τη μνήμη γενικότερα, αλλά νομίζω ότι το 28 είναι το επόμενο παράθυρο που είναι και πιθανό να μπορεί να το κάνει. Α, Γιατί okay. ανα, νομίζω είναι ανά κάποιου μήνε το παράθυρο μπορεί να πας ε, okay. στον Άρη yeah. που έρχονται πιο κοντά ρε παιδί μου και ah, ναι, νομίζω είναι ναι, δύο ναι. χρόνια αν θυμάμαι καλά okay. κάθε δύο χρόνια έρχονται σε oh, right. σχετικά, σχετικά, σχετικά κοντινή απόσταση οπότε... Mm. Yeah. Καταλαβαίνετε yeah. το complexity τώρα αυτού του yeah. πράγματος έτσι Βέβαια δεν ξέρω πόσο, σίγουρα είναι τεράστιο το complexity Έχω μια <laughs> σφαίρα <laughs> εδώ yeah. που γυρνάει με χιλιόμετρα και <laughs> κάνουμε θα πετάξει ένα πυραυλάκι το οποίο θα περάσει από δορυφόρου, τέτοια, που μπορεί να υπάρχει σώματα. Δεν νομίζω ότι το δύσκολο είναι, δηλαδή το να στείλει κάτι στον Άρη, το έχουν ξανακάνει. Έχουν στείλει τα rovers αυτά. Το στείλεις... Α, βασικά το, το θέμα είναι ότι το... δεν μπορεί να στείλει ανθρώπου οι <χει> οποίοι θα γυρίσουν σε λιγότερο από δύο χρόνια. Ναι βασικά δεν θα γυρίσουν οι πρώτοι. Θα, κάτσουν oh, πέρα, θα πέρα, γυρίσουν αυτό. Ήταν ενό πόντζε σκιμ το να μην γυρίσουν. Το Mars One ήταν που έλεγε θα πάνε και θα μείνουν όλοι εκεί. Και τελικά βρήκαν τα φτερά. Ναι, ήταν απαταιώνε. Τελικά αυτοί είχαν φάει κάτι λεφτά από πεντητέ και τώρα κλείσαν το μαγαζί. Ωραία, φάσαι. Ε, εντάξει. Είναι μόδα πλέον. Καλά, εντάξει. Μιλάμε το next level τη αποκέντρωση, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Να ηρεμήσω. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι πολύ κοντά είναι η πρώτη φορά στο φιγκάρι, που είναι το 25-26. Που θεωρητικά είναι το. Χαμό. Χαμό θα γίνει. Θα γίνει χαμό. Θα είναι ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. Χαμό. Ενδιαφέρον χαμό, αλλά χαμό. Ήθελα να πάω πίσω γιατί το εκτροχίασα εγώ τώρα με αυτή την παρένθεση, αλλά γύρω από το κομμάτι του onboarding mm -hmm. θεωρώ ότι είναι είναι πολύ δύσκολο να πάρεις δεύτερη ευκαιρία άμα τον χάσεις στην αρχή τον άνθρωπο ναι γιατί είναι... Ναι. δηλαδή είναι εύκολο να πάρεις δεύτερη ευκαιρία αν κάτι πάει στραβά από ένα σημείο και μετά ναι γιατί αν έχεις επενδύσει σε κάτι και πεις ωραία έχω βάλει αυτό αλλά οκ okay, Κάτι δεν καταλαβαίνω, κάτι δεν μπορώ, αλλά έχω κάποια stakes μέσα σε αυτό. Είναι, mm -hmm. είναι πιο εύκολο να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, να πει Ωραία, κάτσε να στείλω support, ή αυτά. Όταν σου λε, Ωραία, κάτσε να δοκιμάσω κάτι και περιμένει, εκείνη τη στιγμή ένα πράγμα περιμένει. Την τοπα. Ότι πέτυχα. Και δεν πάρει την τοπα, είναι, θεωρώ είναι πολύ πιο δύσκολο να δώσει δεύτερη ευκαιρία. Εξαρτάται τι ανταγωνισμό υπάρχει και ποιο είναι το expected benefit. Μπορεί να μην το πετύχουμε τη μία. Αλλά αν πιστεύω. π.χ., μην journey, Μπήκα μέσα, φαντάστηκα να μια ομάδα και λέω πώ, Γράφω, γράφω, γράφω. <σκυρίζει> μου βγάζει μια βλακεία, ρε παιδί μου. Αλλά επειδή είδα ότι οι άλλοι πετυχαίνουν πράγματα. Προσπάθησα να προσπάθησε και λέω πρέπει να μάθω, ρε παιδί μου. Υπάρχει ένα. Θα αντέξω το. Πώ λέγεται. Το slow, ρε παιδί μου, εκμάθηση. Mm -hmm. θα, θα πειραματιστώ. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι θα έχει νόημα. Αν έβλεπα τώρα ότι έχει μπουρδε μόνο, θα ήταν εντάξει, ωραία. Καλό το παιχνιδάκι, σα γεια σα. Ε, είναι αυτό το expected benefit και το τι ανταγωνισμό υπάρχει. Και για ποιο λόγο έκανα, έκανα fail, Γιατί δεν έχω δώσει εγώ χρόνο, Έκανα fail γιατί το σύστημα είναι μαλακοδό σχεδιασμένο, δεν δηλαδή, είναι γι' αυτό σημαντικό. Έτσι, ε, οπότε μπορεί, δεν δε σημαίνει μάλλον ότι επειδή απέτυχε την πρώτη φορά θα, θα έφυγε ξανά εξαρτάται το προϊόν και το, και το χρήστη ρε, μου, που έχει μπει. Οπότε γενικά συγχωρεί ο κόσμο και υπάρχει και το, το, άλλο που πάρα πολύ λένε ότι φταίω εγώ. Όχι, δεν φταίσαι εσύ, είναι μαλακισμένα σχεδιασμένο το σύστημα. Ε, δηλαδή βλέπω τους κοινούς νητούς που δεν είναι στο software και είναι ευτυχισμένοι, αλλά όλοι λένε δηλαδή, τεστάρεις κάτι, ας πούμε και σου λέει αμώ το, εγώ δεν το κάνω καλά. Όχι, δεν το έχουμε σχεδιάσει καλά και μου δίνεις πληροφορία για να το κάνω καλύτερα. Έβλεπα. Συγγνώμη, πες. Ως, όχι, όχι. Ήμουνα τώρα. Τι διακοπέ που περάσανε, ήμουνα με την οικογένειά μου και έχω έναν θείο ο οποίο δεν τα πάει πολύ καλά με την τεχνολογία. Και του λέω, οκ, μίλα μου λίγο. Για αυτό. Τώρα το Πάσχα. Ναι. Okay. Και. Γιατί. <laughs> Είδα φωτογραφίε. <laughs> <laughs> Ε, Ενημερώ. Ναι, ναι, ναι. Έχω, θα, θα πάμε και εκεί. Λοιπόν, οπότε μιλούσαμε με τον θείο μου, ο οποίο ε, δεν τα πάει καλά, με, τουλάχιστον με κάποια τεχνολογικά πράγματα. Και ενώ κάναμε κουβέντα, πήρα κάποια στιγμή ένα παράπονο που, που είχε που ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο και λέει: Όπου μπαίνω, παντού μου ζητά να φτιάχνω λογαριασμού. Και σκεφτόμουν ότι. Χρειάζεται πραγματικά να φτιάχνει λογαριασμό όπου μπαίνει ή μπορούν 진, μπορείς... κάποια πράγματα να είναι πολύ πιο εύκολα. Θεωρώ ότι αν είσαι από αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν ξέρω εγώ iPhone, ίσως είναι κάπως πιο εύκολο γιατί σου δίνει το sign in with Apple, έχει like το Apple Pay Κάπω αυτό προχωράει. Και με την Google θεωρητικά. Ή το κάνουν αυτό. υπάρχει. Το θέμα είναι ότι για ποιο λόγο. Δηλαδή, το ξέρουν οι άνθρωποι αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν άπειρε λύσει που απλά δεν τι ξέρουν. Βασικό τέτοιο accessibility, ίσιο accessibility, είναι ότι δεν ξέρω τι υπάρχει δεν ξέρω Ο... τι υπάρχει. Δεν ξέρω τι έχω αυτή τη δυνατότητα. Είναι hidden από μένα. Έχει φτιάξει 950 features και τα έχει κρίσει κάτω από ένα burger menu. Δεν μπορώ καν να τα κάνω access. Mm. Να τα δω, mm. δεν... Άρα όχι, δεν σα αρέσουν δεν... τα burger menus. Ε, it depends. Γενικά, όχι. Δεν... Οτιδήποτε. Κάνει compromise, έτσι. Οτιδήποτε δεν φαίνεται. Είναι σαν να μην υπάρχει για μεγάλη μερίδα των πιστών. Ο Γκναζίνη έλεγε ότι είναι οι developers, οι designers για τα παιδιά, που είναι οι spillangers. Θα μπουν μέσα σε ένα application και θα το ψάξουν όλο. Να. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν έχουν φάει πέτρα στο κεφάλι, όπως και εμείς δεν δε το βλέπω, δεν ξέρω, και εστυχαίστηκα γιατί έχω να πάρω τη μερούλα να πάμε για καφέ. Δε, ωραίο το σου και εγώ. Μπράβο, πίσω με τα computer, πια. Yeah. Είναι, <laughs> είναι, είναι φοβερό αυτό και το, το βλέπω σε μένα που πολλέ φορέ άμα. Θέλω να κάνω κάτι και αυτό έχει ένα μικρό μέρο debugging. Συνήθω ασχολούμαι και λέω: Α, θα το δούμε και αυτό, α δούμε και εκείνο, α δω πώ παίζει αυτή, αυτή η φάση. Και προσπαθώ και τελικά βρίσκω λύση και βλέπω ανθρώπου οι οποίοι ασχολούνται λιγότερο με τεχνολογία. που Προφανώ και δεν θα κάτσει ο άλλο τώρα να, να δει το, το. Σου λέει, Α, κάτι δεν πήγε καλά. Και ανοίγει κονσόλα, πηγαίνει στο network, να δει το error message αν είναι καλύτερο ναι, ναι, αυτό το ναι, ναι, επιχειρήν, ναι, ναι, το API. Ναι. Δεν είναι λύση αυτή όμω. Ξέρεις, <χετίδη> <Independence> δηλαδή. <δεί> <χετίδη> <δεί> <δεί> το οποίο είναι το ένα. Και το άλλο είναι βέβαια ότι από την άλλη υπάρχουν πράγματα που δεν εκνευρίζουν το μέσο άνθρωπο και εκνευρίζουν εμένα πολύ περισσότερο. Για παράδειγμα, πολλά επαναλαμβανόμενα tasks που σου λέει ο άλλο. Βάλε το όνομά σου, ξανά το όνομά σου, βάλε 10 φορέ το ίδιο πράγμα το οποίο θα μπορούσε να κάνει copy-paste ή κάτι άλλο. Event. Event. tribe. Μπαίνει να, ρό... να παρακολουθεί ένα event και σου λέει βάλει το email και το όνομά σου. Και από κάτω ξαναλέει. Να <gustos> ναι, ναι, ναι. ναι, ναι να Λέ. πλέπετε... λέτε... Τρει φορέ το email. Φάση <laughs> το, το, οποίο βλέπει όμω ότι μάλλον είμαστε και λίγο drama queens. Δηλαδή. Professional whiners είμαστε, ειδικά οι UXers. Δηλαδή το έχει κάνει μία φορά και. Έχουμε ένα group με τα, με τα παιδιά, mm. με το, mm. με το Γιάννη, το Σωτήρι, τέλο πάντων. Ε... και τι φιλενάδε γυναίκε και τα λοιπά. Και, και είναι και η δική μου μέσα, mm. η οποία ασχολείται με data, mm. Και mm. κράζουμε όλη την ώρα. Αυτό το interface δεν μπορώ. Κοίτα τη μαλάκι με βάλα να κάνω. <laughs> δεν κάνω κλίμα, να <laughs> 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 Αλήθεια. Α, τι ωραίο. Είναι, Μπορούμε είναι, να γραφτούμε με κάποια συνδρομή εκεί πέρα. Ναι, είναι, <laughs> είναι free trial. <laughs> free <trial. laughs> <laughs> ε, Πώ λένε, είναι. Είναι, είναι η κατάρα του UX, ρε παιδι. Είναι κατάρα ότι μπορεί να το κάνει. Τα παρατηρήσει όλα μετά. Είμαστε doomed, Ναι. Και Δηλαδή, μπορεί να κάτσει και να είσαι ηρεμόσει και να πετάξει μια φλέβα εδώ πέρα γιατί ρε, μαλάκα αυτό γιατί δεν το κάνει έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Okay. <laughs> ε, Παίζει πάρα πολύ. Ε, είναι ζόργη πίστα αυτό. Ε, κα, κάτι λέγαμε για το. Για το single sign-on όμω. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι γιατί άμα είσαι καλά, Apple είναι πιο εύκολο να κάνει δακτυλιασμού και αυτά ή άμα είσαι Google, ότι κάνει ναι, sign-in with. Ένα, τα δύο τάξει τα πλέον, α πούμε. Κάτι ναι. δηλαδή υπάρχει. Δεν παρα... το υποστηρίζουν όμω όλοι. Δεν έχουν όλοι sign-in Google και Apple. Και ε, δεν εδώ έχει ένα τέτοιο. Δεν έχετε... τα δούμε. έχει εδώ. Θα βάλουμε Θα βάλουμε. Έχεις το κομμάτι του. Τι θε να κάνει με τα data του χρήστη. Γιατί είναι πάρα πολύ που σου λένε, κάνε Κάνει sign-up και πε μου. Το, το σκυλάκι που μα λεγόταν. Ποια είναι η ομάδα. Φάση, <laughs> τι θε, ρε φίλε. Φρίξιον. Γιατί. Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και το, το, το έχω δει σε διάφορε εταιρείε. Υπάρχει μια κόντρα και σου λέει. Εγώ, σαν εταιρεία, θέλω να ξέρω αυτά τα data για σένα, Α, γιατί με ξεφτύλε και τα πουλάω. Ε, β, γιατί θα με βοηθήσει με το marketing μου. Γ, για, για το δικό μου λόγο. Για την εταιρεία, το marketing department, π.χ. μου ζητάει να σε ρωτήσω πώ χρόνο είσαι. Ε, Σεξουαλική προτιμήση. Τι ψηφίζει. Φάση. Δε... <laughs> και, ναι, ναι, ναι. και βάζει ένα friction τώρα, ε, το οποίο χάνει mm -hmm. Και πάει κάποιο από το design. Θέλω να πιστεύω design product department UX. Και κάνουν έτσι με το marketing, α πούμε, και λένε μεγάλη μπαμπά business, κοίτα εδώ τι γίνεται. Ε, οπότε, ναι. Πηγαίνοντα λίγο πιο πίσω πάλι, μη κρύβει το, το, functionality. Ή μάλλον πώ μπορούμε να το δείξουμε αυτό στον κόσμο, στο θείο, ρε παιδί μου, και στον κάθε θείο. Εγώ παλεύω, α πούμε, με τη μάνα και τον πατέρα μου, ξέρει. έχω δώσει ένα παλιό, από ένα παλιό iPhone που είχα. Οπότε μπήκαν στον κόσμο τη Apple και τώρα πρέπει να κάνω train. Βάλε την κάρτα μέσα για να πληρώνει, μην την κουβαλά. Δεν πειράζει. Ναι, 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 ναι. Και αν μου το κλέψουν. Ναι. Εμένα, εμένα το κάνουν πλέον. <laughs> ναι, αλλά πρέπει να φτάσει στο σημείο να το δει, να δει το φόβο τι, τι τρέχει από εκεί πίσω. Δηλαδή, λε στον πατέρα μου, βάλε το email σου, μην παίρνει κάθε φορά να γράψει κωδικό. δικό μου. Και άμα μου το κλέψουν, ναι. <laughs> <laughs> δεν πειράζει. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε. βάρκα. Μετά θα φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο ρολάρει και θα μπορέσει να πάρει το benefit τη τεχνολογία του, του feature, α πούμε. Αν είναι κρυμμένο ή αν δεν υπάρχει ένα τρόπο να research. Αν μιλήσει με έναν άνθρωπο, ρε παιδί, γιατί δεν το χρησιμοποιεί αυτό που είναι τόσο πιο εύκολο. Γιατί φοβάται. Και ποιο θα το δει αυτό το πράγμα. Τι, τι γίναμε στο τόσο εγώ το email μου. Είναι secure μέσα στο device. Και φάση δεν ξέρω, δεν μπορώ. Εγώ σαν κατασκευαστή δεν ξέρω. Ή τέλο πάντων, εντάξει, αυτό που, ναι, να ναι, <laughs> που μπορεί <laughs> να έχει access. Δεν λε μεγάλα λόγια. αυτός αυτό που μπορεί να έχει access αυτό, άμα θέλει, θα τον πάρει. Δηλαδή, εντάξει, Δεν έχει ένα. Οπότε, πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό, αν δεν το ξέρει, αν δεν έχει μιλήσει με τον άνθρωπο, κανένα ε, quantitative ε, data δεν θα σου πει αυτό το πράγμα. Θα καταλάβει ότι υπάρχει κάτι, αλλά δεν θα ξέρει ποτέ για ποιο λόγο συμβαίνει. Mm -hmm. Και συνήθω, αν φτάνει να, να μιλήσει με τον άνθρωπο και να ακούσει έτσι τι σου λέει, δηλαδή είναι μια διαδικασία τώρα, είναι, ένα, είναι art form το να κάνει interview με κάποιον για να καταλάβει το πώ σκέφτεται για συγκεκριμένα πράγματα έτσι. Και όχι να τον καθοδηγήσει για να είσαι σωστό. Testing, όχι validation. Mm -hmm. Ε, είναι συναρπαστικό πώς, είναι, πώς βλέπεις το, το μυαλό να ξεδιπλώνει και τις σκέψεις του. Και πολλέ φορέ συνειδητοποιεί και ο άλλο εκείνη την ώρα που τα λέει κάποια. Έχει αχά moments. Το κάνω αυτό ή δεν ξέρω γιατί το κάνω. Και μιλώντα, κάνει παφ. Οπότε κάνοντα αυτό και έχοντα και τα quantitative data, α μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο να λύσει ένα πρόβλημα. Τι, οκ, okay, κάτω και μη φοβάσαι. Δηλαδή, μπορεί να πρέπει να τονίσει ότι μη φοβάσαι. Δεν δηλαδή σου πάρει κανεί τα data. Είναι εδώ μέσα στο device. Στο τσπάκι, εσπασε Έσπασε Κάνει single sign on με αυτό, δεν μοιράζουμε το email σου. Δεν θα χαθεί έτσι. Είναι καλύτερο βασικά να κάνει single sign on πολλέ φορέ από το να βάλει ένα κωδικό που έχει κάπου αλλού, α πούμε. Ναι, Υπάρχουν και πιο. Και αυτό, αυτό, που έχουν κάνει στην Apple, που το ξέρω, αλλά φαντάζομαι και η Google το κάνει. Δεν το κάνει, αλλά για πε. Ε, ναι, οκ. Okay. Ε, έχει το Apple sign in ε, και, έχει, και σου, σου φτύνει κωδικού. Random generated, ρε παιδί μου, ah, στο password ναι. που okay. μένει στο kitchen. Ναι, αυτό που κάνει και το OnePassword. password, ναι. Ναι, αλλά oh, είναι free. All. Η μόνη, η μόνη μαλακία που έχει το Apple Passwords είναι το ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί λίγο πιο περίεργε φόρμες. Δηλαδή είναι flat, username password. Και μπορεί πλέον να σου βάζει και το OTP, αλλά κατά βάση το κάνει το iOS mm -hmm. αυτό. Όμως υπάρχουν sites τα οποία. Ένα από αυτά είναι το Vault γενικά. Μάλλον δεν θα κάνουμε κάποιο προϊόν με εύκολο onboarding από ό,τι φαίνεται. Αλλά it's OK. Ε, θα, θα σου πω ότι εννοώ. Mm -hmm. Fair. Ε, υπάρχουν websites τα οποία έχουν και άλλα δεδομένα. Για παράδειγμα, για να μπει στο Amazon Web Services, που είναι το cloud τη Amazon, υπάρχει και το account name. Mm -hmm. Γιατί είναι το account τη Logic, για παράδειγμα, το οποίο έχει το χρήστη Αντώνη με το password έτσι. Το account της Logic με το χρήστη Πάρη με το password you've, έτσι Οπότε εκεί έχει μια διαφορετική φόρμα που έχει τρία πεδία. Το προϊόν που έχουμε φτιάξει, το Vault, που είναι μεταμυστικά, ο τρόπο με τον οποίο κάνει end-to-end -end encryption, είναι το ότι υπάρχει και ένα κλειδί το οποίο είναι μυστικό και είναι αποθηκευμένο μόνο στον client, όπου client είναι ο browser και δεν πηγαίνει okay. ποτέ στον server. Okay. Άρα έχει username, έχει password και μετά πρέπει να φορτώσει στο browser τοπικά το private key. Όπω λέγεται. Οπότε αυτό είναι μια άλλη διαδικασία. Αυτό πάλι δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Αυτό ζει στο device. Στο device, το τρίτο. Okay. Α πούμε. Αυτό ζει στο device. Απλά όταν εγώ θέλω να πάω σε ένα καινούριο device, πρέπει να το μεταφέρω κάπω. Οπότε ένα καλό τρόπο είναι να το διατηρεί αυτό σε ένα. Αγγλιστικά και πώ κάνετε. Όπω Προ παρόν δεν ένα. το. Είναι, για αρχή κάνει drag and drop το αρχείο. Είναι το μόνο που έχουμε κάνει. Okay. Ε, εξετάζουμε κάποια άλλα πράγματα. Αν θα μπορούσε να είναι ένα κρυφό πεδίο που θα πηγαίνει σαν δεύτερο password και θα αποθηκεύεται όμω το one password με κάποιο τρόπο, αν μην πηγαίνει στο server. Anyway, έχει μια διαδικασία. πολύ δύσκολο τέτοιο. Okay. Ναι, έχει, ένα, έχει μια πολυπλοκότητα αυτό. σω με μια εφαρμογή όπω το one password να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε εύκολο για τον χρήστη. Γιατί. Το One Password, όπω και το Keychain, μπορεί να το εμπιστευτεί με κάτι τέτοιο. Εμεί δεν θέλουμε να εμπιστευτεί ο χρήστη με αυτό. Ναι, εσά να κυνηγάει ο χρήστη δε, δε, Και δεν δε θέλουμε κιόλα, γιατί αν εμεί το έχουμε αυτό, μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε τα μυστικά του. Ναι, εμεί ναι. δεν θέλουμε να μπορούμε. Τεχνικό, α το πάρουμε ω είναι, αλλά. Είναι αυτό τεχνικό, αλλά αυτό είναι design decision που έχετε κάνει. Είναι design decision, είναι decision θέλω, και για... business decision επίση. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υποστηρίζεται από το Keychain τη Apple. Για παράδειγμα, ενώ mm. στο One Password κάπω θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό. Είμαι 99% σίγουρο, απλά δεν έχουμε ασχοληθεί ακόμα. Να το, το σώσει, με... θα μπορεί με κάποιο τρόπο. Απλά δεν θα κάνει ένα κλικ. Ναι, που αυτό κάνει φίλο ολα τα παιδιά. Και ίσω δεν θέλει με αυτό το πράγμα να γίνεται. Δηλαδή, θέλει. Αυτό, που... δε, αυτό, ναι, αυτό δεν ξέρω. Θέλεις, δηλαδή, ναι, έχει βάλει private keys, έχει πάει το. τέτοιο, ναι. Οπότε θέλει ένα φρίξιο Ναι, γενικά το. Mm. Φαντάζομαι ότι. Δεν, δεν είναι ότι έχουμε ανακαλύψει μια κρυπτογραφία έτσι. Χρησιμοποιούμε ναι, 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 ναι. κρυπτογραφία που υπάρχει ήδη. Και ο τρόπο να το κάνει τώρα είναι. έχει δυσκολία 10, α πούμε. Mm -hmm. Εμεί αυτό που θέλαμε να κάνουμε να το πάμε να έχει δυσκολία. έχει μάλλον δυσκολία 10 και για αυτό που θέλει να στείλει και για αυτό που θέλει να λάβει. Ωραία, άρα λοιπόν mm -hmm. έχει δυσκολία για δύο, δύο μέρη. Εμεί πήγαμε και κάναμε δυσκολία 1 για αυτό που θέλει να στείλει. Άρα λοιπόν mm -hmm. αφήσαμε το ένα απ' έξω. Ο άλλο δεν, δεν είναι στο 10, αλλά δεν έχει πάει και στο 1. Είναι στο ναι. 5, στο 6. Ναι. Ακριβώ. Άρα έχουμε μειώσει τη δυσκολία Κάντα για το ένα μέρο. είναι φανταστικά αυτά τα ξέρω από τα νούμερα τα αποφάσισα εγώ. Έτσι, δεν λέω ότι είναι όντω αυτό. Όχι, αλλά όντω έχει καλή δουλειά. Άρα λοιπόν, εμεί αυτό που κάναμε είναι να, να το κάνουμε πιο εύκολο για αυτό που θέλει να λάβει. Mm -hmm. Όχι όμω δραματικά, ώστε να κρατήσουμε την ασφάλεια μια κρυπτογραφία η, η οποία είναι end-to-end. -end, και για αυτό που θέλει να στείλει, κάναμε ένα. Αυτό ανοίγει μια φόρμα, βλέπει μια φόρμα, βάζει ό,τι θέλει σαν μυστική πληροφορία και στέλνει. Δεν έχει κάτι. Λοιπόν, να... Δεν δε, δε χρειάζεται να ξέρει. Προφανώ και αν θέλει, μπορεί να μάθει ώστε να καταλάβει γιατί είναι ασφαλή η πληροφορία που θα στείλει. Αλλά δεν χρειάζεται να ξέρει πώ δουλεύει και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει. Δεν θα ρωτήσω περισσότερα για να μην κάτσουμε. Να θέλω να μου δείξετε μετά. Το... Ναι, θα σου δείξουμε, ναι. Αλλά μα να ρωτήσουν. Κάμερα ρωτά. Δεν υπάρχει. Έχει... Χέμα. Όχι, μου φαίνεται. Πώ θα κάνουμε την κρίτα διαφήμιση. Από... Το τίχνος. Σωστά. Ε... Not scripted. Ε, είχαμε... <laughs> πώ θα λέγαμε. Το... Στο 16 που δούλευα σε ένα project που είχε κρυπτογραφία, μου είχε, μου είχε κολλήσει όταν. Μα εξηγούσε ο τύπο που έγραφε την κρυπτογραφία και μου λέει: ναι. Α, να παιδί μου, πώ δουλεύει αυτό το πράγμα. Και, OK, καταλαβαίνω ότι είναι super safe, και απ' την άλλη, είσαι super fake άμα το χάσει. Ναι. 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 Και σκεφτόμουν πώ θα μπορούσε αυτό το πράγμα, πώ θα μπορούσε να γίνει, α πούμε, user-friendly, γιατί δεν είναι. Είναι δηλαδή είναι τρομερά δύσκολο. Ωραία. Ένα πράγμα το οποίο πετάχτηκα, δεν σε είδα, αλλά ένα πράγμα το οποίο προσπαθεί να κάνει η Apple είναι τα pass keys. Mm -hmm. Τα οποία είναι mm. ο τρόπο τη Apple να συνδέσει χωρί password. Εφαρ... Ωραία, λοιπόν. Υπάρχει... έχει το βασικό. Λοιπόν, θα σου πω. Υπάρχει ένα. Ωραία, υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο έχει εμφανιστεί στου browsers που λέγεται Web Authentication. Mm -hmm. το, το Web Authentication δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να συνδεθεί σε μία. να φτιάξει ένα λογαριασμό και να συνδεθεί σε μία εφαρμογή χωρί password. Το οποίο πώ το κάνει, το κάνει ας πούμε με το Touch ID, με το Face ID. Mm -hmm. Το Touch ID, το Face ID και όλα αυτά το πώ λειτουργούν είναι κρυπτογραφικά. Χρησιμοποιούν ένα τσιπάκι που έχει μέσα η συσκευή και παράγουν ένα μοναδικό κλειδί. Securing Clay. Ακριβώ. Είναι, 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 μέσα σε όλα. Ακριβώ. Οπότε γίνεται όταν παράγει ένα private key, αυτό έχει και ένα public key. Μπράβο, το keeper Ακριβώ. Το public key το μοιράζει με το server, εσένα στο το private και γίνεται μια συνεννόηση πούμε, για να καταλάβει ότι όντω εγώ είμαι ο Δημήτρη που πάω τώρα να συνδεθώ. Ωραία. Αυτό είναι on device. Τι κάνει η Apple. Η Apple έχει αρχίσει με τα passkeys και μέσα από το Keychain, νομίζω, να σου λέει ότι ξέρει τι, αυτό το private key με ασφαλή τρόπο εγώ μπορώ να το κατανείμω, να το κατανείμω, να το μοιράσω στι υπόλοιπε συσκευέ σου. Δηλαδή, όταν εσύ μπορεί το. πει ότι ωραία, εγώ μπαίνω με Face ID τώρα mm. μέσα στο um, Volti, μόλι πα και πιάσει το λάπτοπ σου, εγώ θα το έχω συγχρονίσει και να μπαίνει και μετά τη ID πλεον mm -hmm. Οπότε θα υπάρχει ένα τρόπο, άμα εσύ θυμάσαι εγώ, τον κωδικό σου ή οτιδήποτε, να μπορεί να το τραβήξει και τοπικά να το αποκρυπτογραφήσεις. Δεν Είναι τρομερό αυτό ότι έχουν κάνει όλο αυτό το πράγμα. Για αυτό το οποίο συζητά. Το έχουν κάνει όλο, όλο. Είναι τόσο secure. Ε, όσο το εξαψήφιο μπορεί να βάλει στο. <laughs> ναι, το... αλλά αυτό ναι. έχει όμω όμως hardware limits. Δηλαδή δεν μπορεί να το σπαμάρει το εξαψήφιο. Ναι. Δεν σε αφήνει ο επεξεργαστή. Ναι, αλλά είναι πάλι ο άνθρωπο, ρε παιδί μου, είναι η δικλίδα που μπορεί να περάσει. Έχει Όχι, το κάνει user friendly. Και έχει πάλι και ένα. ένα, Ναι, ναι, ναι. Και, παίζει αυτό και λέει: Είναι σε ναι, μαμά, βάλει και αυτό. Βάλει και κοίταξε, δεν μπορεί ποτέ να γλιτώσει την ανθρώπινη λακκία. Κοίτα, πάντα όμω πα να προστατευτεί από κάποιου παράγοντε. Δηλαδή, όλα αυτά σε προστατεύουν πάρα, πολύ καλά από κάποιον απομακρυσμένο παράγοντα. Αν κάποιο πάρει στα χέρια του τη συσκευή και, ε, και, ξέρει, και, και αυτό. ξέρει και τον κωδικό. Ναι, ναι. αλλά αυτό ενδεχομένω υπήρχε και πριν σαν πρόβλημα. Δεν χάνει όμω το. Πώ το λένε, Όχι, ξέχασα το. Έχασα κάποιο χαρτάκι που είχα γράψει τον κλειδί. Ναι. Πάνε, ξέρω τα bitcoins. Δηλαδή, Λέω. θυμάμαι κι εγώ παλιά μεγαλύτεροι άνθρωποι να ξανανοίξει ένα λάπτοπ και να έχει πάνω post-it σε ναι. κωδικό email. Κωδικός, που κι αυτό στην πραγματικότητα εντάξει, οκ, okay, τι ήταν, ε, είχε και το πρόβλημα τη απομακρυσμένη ε, ανασφάλεια γιατί ο κωδικό ήταν εύκολο για να τον βάζει εύκολα. Και τη φυσική ασφάλεια ήταν ναι, ναι. αρκετά εύκολο. Έτσι το άνοιγε και έβλεπε, <laughs> Δεν ήταν. Ναι. Πολύ ξέρω αυτό. Ε, να σε ρωτήσω σχετικά με το, αυτό τη Apple. Ο, ο hardware τότε, όχι hardware, ο low level developer έκανε το εξή. Έπαιρνε το keeper και έκανε generate ε, αναλώσιμα keepers μετά για κάθε ένα mm -hmm. transaction που θέλει να κάνει. Mm -hmm. Ξέρει αν δουλεύει κάπω έτσι αυτό τη Apple. Νομίζω ότι δεν το έχω πει Αλλού, ρε, λίγο... δεν, Όχι, δεν, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αλλά αυτό... Αυτό θα μπορούσε να είναι και feature γενικότερα. Αλλά αυτό κάνουμε εμεί στη δοκιμαστική έκδοση του Βόλτη. Okay. Για κάθε ένα δοκιμαστικό που κάνει έχει. Ναι, αλλά αυτό λογικά είναι root key αυτό. Ναι. Και δηλαδή ναι, πρακτικά φτιάχνω ένα κλειδί το οποίο υπογράφει άλλα κλειδιά τα οποία μετά χρησιμοποιώ εγώ. Και έχουν και πώ το λένε deadline. Ναι, ακριβώ actual death ναι, 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 ναι. Τα... ναι, ναι, ναι. δεν είναι βάλει το οποίο είναι, είναι, σημαντικό είχαμε, ένα, μπλεχτεί σε ένα άλλο κρυπτογραφικό project κάποια στιγμή το οποίο είχε ας πούμε μια, μορφή chat που εμείς μιλούσαμε με μια ιδιαίτερη κρυπτογραφία η οποία υποστήριζε backwards και forward secrecy το οποίο τι σημαίνει σημαίνει mm. ότι κάθε ένα ή δύο μηνύματα, δεν, θυμάμαι ακριβώ πώ το έχουμε φτιάξει, νομίζω κάθε ένα, κρυπτογραφούνταν με διαφορετικό κλειδί, έτσι ώστε αν κάποιο καταφέρει και πιάσει το μήνυμα, το αποκρυπτογραφήσει στη μέση ναι, και ναι, βρει, ναι. το επόμενο ή το προηγούμενο ε, ε, κρυπτογραφημένο μήνυμα να είναι κρυπτογραφημένο διαφορετικά. Οκ. Okay. Τα οποία όλα αυτά έχουν και υπήρχε ένα ένας, ένας αλγόριθμο για το πώ ρόλαρε και έπιανε τα. όλο το κρυπτογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά στο τέλο τη μέρα ο κίνδυνος είναι αυτό το οποίο λε. Είναι εύκολο. Ε, αν τα χάσει, ναι. τη γάμισε. Το είπε πολύ σωστά. <laughs> okay. Συμφωνούμε. Και θέλω τώρα ένα. Είδατε στο, ότι το Ethereum έφτιαξε λέ, έναν τρόπο στα wallets να κάνει recover. Mm -hmm. Έβγαλε μετά το ERC20, έφτιαξε ένα, ένα καινούριο. Είδα το κάνα release, Δεν διάβασα το. Mm. Όχι. Don't Ωραία, know. επειδή το έχω διαβάσει εγώ. Εμεί συνεχίζουμε σε αυτό. Ε... Α, αλλά υπάρχουν. Συνήθω που κάνουν κάποια τέτοια wallets να σου δίνουν κάποιε πληροφορίε, οι οποίε συνθέτοντά τε, πα πάλι στο κλειδί. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πληροφορία ενδεχομένω η οποία την κρατάει κάποιο τρίτο στο ναι. Ethereum, αλλά αυτή μόνη τη δεν είναι αρκετή. Δηλαδή, mm. μπο μπορώ εγώ να σπάσω ένα κλειδί σε μέρη ναι. και με από τα μη μέρη αυτά να mm. ξανασυνθέσω το κλειδί. Άρα okay. λοιπόν, σπάω σε μια πληροφορία που μπορεί να κρατήσει το Volt ή το Ethereum ή κάποιο άλλο. Μετά σπάω την πληροφορία σε ένα κομμάτι που είναι, ξέρω εγώ, μια πρόταση, κάτι αρκετά μεγάλο, αλλά εύκολο να το θυμάται κάποιο. Και σε κάποιο κωδικό ή σε κάποιο τρίτο κλειδί το οποίο κρατάω στο δίσκο μου. Άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να συνδεθεί αυτό. Άρα αλλά με συνεργασία. Ούτε το Ethereum μόνο μπορεί να το συνθέσει. Ναι, ναι. Αλλά μπορεί εγώ συνεργασία μαζί του να μπορώ να συνθέσω το κλειδί και άρα να κάνω recover. Δεν λέω ότι είναι αυτό, δεν έχω ιδέα, αλλά okay, okay. υπάρχουν διάφορε τέτοιε τεχνικέ κρυπτογραφικέ, α πούμε. Πέρυσι. Mm -hmm. Quantum computers. computers. Πρόσωπα. Τι πατήσαμε. Ναι, ναι, αυτό τελείως. Δηλαδή, μήπω είναι η φάση. Λοιπόν, νομίζω ότι όπως με όλα τα τεχνολογικά άλματα που έχουν γίνει μέχρι στιγμή, γιατί σίγουρα δεν θα είναι το πρώτο οι κβαντικοί υπολογιστέ. Το μυρίζει όταν αυτό πάει να γίνει mainstream. Και τα πατσάρει στα κενά τότε. Ναι. Οπο okay. Ωραία, για παράδειγμα. Έξι μας έχει σημασία για ποιο είσαι. Ενδεχομένω ο Αμερικάνικο στρατό να ενδιαφέρεται πιο πολύ να προστατευτεί από κάτι τέτοιο από ότι ενδιαφέρομαι εγώ να κάνω login στο Facebook. Και μπορεί και να έχει προστατευτεί ήδη, by the way. Ναι. <laughs> ωραία. Οπότε θεωρώ. Ή ο... να έχει μπει στο Facebook. Έβλεπα <laughs> ένα επεισόδιο Τζο Ρόγκαν που έλεγε για κάποιον ο, του οποίου η NSA του είχε, του είχε ρουφήξει τα μηνύματα από το Signal και έλεγε ότι τα είχε ρουφήξει με το Predator 2. Αυτό, το, ένα, <laughs> αυτό που είναι στην πόλη. <laughs> αυτό, ναι, <laughs> αυτό που κυκλευόρει τέλος πάντων το, πώς να το, πω, το ransomware, δεν ξέρω. <laughs> το οποίο είναι, είναι, είναι απλά αρκεί να έχεις λέει, το νούμερο κάποιου του στέλνει ένα μήνυμα στο κινητό ναι. και, του, και, του, το φαγει. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Δεν χρειάζεται να ανοίξει το notification. Δεν χρειάζεται να ξεκλειδώσει το κινητό. Αν σου στείλει ένα μήνυμα, σου το κινητό. Και δεν το ξέρει καν. Οπότε να χαίρεσαι που είμαστε ασύμβατοι. <laughs> Θέλουν ένα dick picture. Απλά. <laughs> ναι, 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 φαντάζεσαι, ναι, πραγματικά. Όχι, δεν ξέρω <laughs> καν <κανένα, laughs> αν το, βλέπεις ότι σου ήρθε μήνυμα. <laughs> okay. Δηλαδή, είναι κάποιοι συγκεκριμένοι χαρακτήρε οι οποίοι, αν καταλαβαίνω καλά, δεν μπορεί να το διαχειριστεί η μνήμη του κινητού. Γιατί αυτό στην ουσία η μνήμη είναι το κινητό. Ο υπολογιστή, όπω και το κινητό ένα υπολογιστή, έχει αυτό το οποίο λέμε μνήμη RAM, η οποία έχει κουτάκια στα οποία πάθει και αποθηκεύει μια πληροφορία. Και όταν μια πληροφορία, ωραία, έζω το κουτάκι χωράει μέσα σε τέσσερι mm -hmm. Αν εγώ σου στείλω μια ε, μεγάλη λέξη, η οποία είναι 8 χαρακτήρε, τα λέω τώρα πολύ ε, πάω και λέω: Α, ωραία, αυτή η λέξη. Επειδή δεν χωράει σε ένα κουτάκι, θα, χωρά, θα τη βάλω σε δύο κουτάκια. Okay. Και θα χρησιμοποιήσω και ένα τρίτο κουτάκι και θα λέω: Ποια κουτάκια χρειάζομαι για αυτή τη λέξη. Υπάρχει μια τέτοιου είδου οργάνωση. Είναι συγκεκριμένοι χαρακτήρε που έχουν συγκεκριμένο μήκο, αν το έχω καταλάβει καλά, με συγκεκριμένη σειρά. Από τον Τζό Όχι, αυτό γενικά λέω. Από τον Τζό το άκουσα. Το οποίο ε, χτυπάει κάποιο bug προφανώ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και αυτό μετά σου δίνει δυνατότητα να φυτάρει φιτα... και right. άλλα πράγματα στη μνήμη και εν τέλει να ένα πρόγραμμα. Έτσι το έχω καταλάβει εγώ. Το σημαντικό, εγώ θα θα σε όλα αυτά είναι ότι είμαστε αρκετά σημαντικοί, ώστε κάποιο <laughs> ναι, ναι, ναι. να ασχοληθεί μαζί μα για να μα στείλει πρέντερ. Ή... Γιατί Ή είμαστε αρκετά σημαντοί. Ναι, αυτό. <laughs> ναι, 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 ναι. Το, το οποίο, γιατί προφανώ ένα τέτοιο λογισμικό δεν μπορεί να είναι ευρέω διαδεδομένο, γιατί άμα γίνει ευρέω διαδεδομένο θα το πάρει. Η Apple προφανώ θέλει να πει ότι εγώ μπορώ Καλώς να κάνω ναι, να ναι, Άρα λοιπόν Το οποίο είναι μεγάλο selling point, by the way. Έτσι. Ναι. Και Έβαλε lockdown mode τώρα στο κινητό. Ναι, έχει ένα νομίζω τώρα το οποίο σου κάνει τη ζωή μίζερη, αλλά θεωρητικά <laughs> είναι <laughs> πιο. Δε, δέχεται <laughs> μόνο ναι, δέχεται μόνο αγγλικού χαρακτήρε στα μηνύματα. Έχει ένα τέτοιο δηλαδή. Okay. Ναι. Okay. Λέω εγώ τώρα για παράδειγμα, θα μπορούσε, δεν ξέρω αν είναι και αυτό. Σίγουρα δεν υπάρχουν links στα μηνύματα. Χαμό, σου σκοτώνει το μισό. Δε. Σου σκοτώνει, ναι. Είναι να, όμω. Ναι, ναι, εγώ θα το. Άμα ήμουν η Apple και ήμουν. Το είχα με τα πνευματικά δικαιώματα, εγώ θα το έλεγα 3310 mode. Θα σου κάνω το κινητό σαν να είναι 3310, ναι, ναι, ναι. δηλαδή. Δεν ξέρει αν 3310 θα μπορούσε να το χακάρει κάποιο τότε. Και τώρα. Δεν ξέρω. Ούτε αν είναι πάντα σαν 3310. Δεν ξέρω. Το είμαι λίγο πιο. Αλλά. <laughs> άμα δεν να προστατευτεί πάρα πολύ. Γιατί να μην έχει να, να το έχει κινητό. Γιατί δεν έχει ίντερνετ το 3310, να χακάρει Ξέρω, εντάξει, δεν έχει πληροφορίε βασικά έχει μέσα, μέσα... πάρει. Τη άλλα... λίστα με τα τηλέφωνα, ξέρω που έχει γράψει και λε νονό Α, νονό Β. Εγώ πάντω θα περίμενα κάποιο ο οποίο είναι πολύ σημαντικό να μην χρησιμοποιεί κάτι το οποίο είναι commodity. Mm. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα κρυπτογραφικά τηλέφωνα. Ε, τα οποία... Είναι τρομερό όμω ότι είναι, όταν λε τώρα πολύ σημαντικό. Έχει πολλέ προεκτάσει το ποιο είναι πολύ σημαντικό ή όχι. Αλλά ότι βλέπει κόσμο, α πούμε. Που εγώ, π.χ., βλέπει Νονός καρτέλ, ξέρω εγώ, Που πάει και βγάζει στο Instagram και λέει: Που φαίνεται, που βρίσκεται, τι ναι, ναι, κάνει. Ναι, ναι. Και έχουν ανάγκη αυτοί να ζήσουν ένα τέτοιο πράγμα. Οπότε βαράνε και παίζει πληροφορία open, mm. δηλαδή μου. Mm -hmm. Οπότε είσαι πολύ σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα, αν δεν είσαι ο Ιλουμινάτη με ήταν, φαντάζομαι ότι δεν θα θε να είσαι τόσο κρυφό, δηλαδή, θα να είσαι μια Για, νορμάδα, κάποια δηλαδή. Για κάποια πράγματα. Ναι. Για τι εννοήσει. Ναι. Εδώ έχω σκεφτεί εγώ να έχω τη τηλέφωνο, Όχι για αυτό το λόγο βέβαια. Δηλαδή να έχω ένα τηλέφωνο το οποίο είναι δουλειά και ξέρει το δίνω στον καθένα, στον τίποτε και mm. ένα άλλο που ξέρω ότι εδώ ρε παιδί μου θα με πάρουν οι δικοί μου. αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί. Ναι. Πολύ σημαντικό το νιώθω γιατί είναι το τηλέφωνο που έχει όλη η οικογένεια, οι φίλοι μου κτλ. Δεν θέλω να αλλάξω αυτό το νούμερο. Ναι. Δηλαδή θα με πάρει κάποιο που έχουμε να πούμε 10 χρόνια φίλο και. Θα με βρει, ρε παιδί. Δηλαδή, ξέρετε... Δεν το κάνω και δεν μου είναι πρόβλημα, να με ειλικρινή. Αλλά είναι κάτι που έχω σκεφτεί ότι αν γίνει πρόβλημα. Το δίνει. Το δίνει όπου να είναι. Όχι όπου να είναι. Εντάξει, όχι όπου να είναι, να βγει αν δίνει κάτι. Εγώ, δεν είμαι πολύ προσεκτικό γενικά. Δεν... Ρες, πήγαμε, ah, πήγαμε yeah. με το Γιάννη σε ένα γυμναστήριο και λέει για να μπείτε να σα δείξουμε τα όργανα, πρέπει να μα δώσετε τη τηλέφωνα. Και λέω, Πάτε καλά. Δεν το θέλω να σου δώσω. Έχω κολλήσει, μου στέλνουν ξέρω, από τη Σύρα από ένα γυμναστήριο, μου στέλνουν και έχουμε αυτή την προσφορά και αυτά. Yeah. Δηλαδή το δίνει και μετά κολλάει και πάει παντού. Και έχω μπει σε ένα mode ότι δεν θέλω να μοιράζουμε κάποια πληροφορία. Γιατί δεν θέλω να το αλλάξω. Είναι κακό user experience αυτό. Ναι, είναι crappy user experience. Ε, δε, ναι. Βάλτε μου σε ένα framework. What? Βάλτε μου Β... σε ένα framework το τι, πώς καταλύει, πώς δηλαδή γιατί αυτό είναι κακό user experience. Γιατί χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι θέλει ο, χρήστη χρήστης και το μου δημιουργεί πρόβλημα. Ρε, με τρώω interrupts. Ο κάθε παπάρας μπορεί να να ναι, μου στείλει ε, ένα μήνυμα το οποίο δεν με ενδιαφέρει. Και σε πολλά από αυτά δεν έχω και τη δυνατότητα να κάνω το opt-in. Να πω, okay. μου λε μαλάκι, εσύ κόβω, ρε παιδί μου. Καλά, είναι χοντράδα που, που δεν μπορεί ε, στα SMS να κάνει ε, opt-out. Ναι. Παιδιά, είχαμε τρομερό θέμα ε, με την Κοσμοτέ. Μα στέλνανε τώρα τα πενταψήφια, α πούμε, τα οποία δεν είχαμε μπει ποτέ. Και σου στέλνανε λογαριασμό. Και ευτυχώ κάποια φάση φτάσαμε, ρε παιδί μου, πήγαμε σε ένα κατάστημα και λέμε με δικηγόρο και λέμε, κοίταξε να δει. Α, αυτό... έκανε τέτοια ιστορία. Ε, ε, Μα χρεώνανε, ρε παιδιά. Σου... Ποιο το έδωσε και... αυτό, ε, δεν είχατε κάνει opt-in σε εκείνο το τέτοιο. What? Δεν opt-out σε εκείνο το τέτοιο. Ναι, αλλά εγώ δεν το έχω δώσει. Και έχετε ξεκινήσει και το δίνετε σε οποιονδήποτε. Mm. Το mm. πουλάγανε αυτοί, δεν ξέρω πώ το κάνουν. Κοσμοτέ. Ναι. Wow. Ε, δίνανε το. Μα... Μα... δεν μπορεί να το κάνει ούτω ή άλλω αυτό. Δηλαδή, εμεί δεν είχαμε θέτει κανένα μήνυμα. Παλιά σου στέλνανε και σου λέγανε Θε να ενημερώνεσαι για παιχνίδια. Nah. Στην εδώ, ξέρω εγώ, πέντε το ζήνε. Χρεώναν αυτοί. Και είχαμε τώρα κάτι λογαριασμού, α πούμε, που ήταν τρεχτή. Αυτό είναι το φοβερό που κάνει η Apple με το signing with Apple που σου λέει κάνω από security το email σου. Ναι. 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 Και δεν θέλει, ρε παιδί. Και υπάρχει και το. Σου στέλνει και λέει, okay, σκότωσε το ρε μου μέσα από το email, από το, το client που έχουν. Το ανοίξει, σου κάνει ένα email και λέει, Ωραία, αυτό είναι από ένα mail in Δεν θέλω, σκότωσε. Κουμπάκι. Ούτε πάτα εδώ, μπε εκεί, γράψε email σου για να σε κάνω. Ε, να σε βγάλει το newsletter, mm. τίποτα. Πατά και στο κάνει μόνο του. Ωραίο user experience. Αυτό νομίζω το, το έχει κάνει και η πρώτη Google, η οποία προσπαθεί να καταλάβει αν κάτι είναι mailing list ναι, και ναι, να, ναι, σε, ναι, 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 ναι. να σε διαγράψει. Αλλά δεν, δεν κάποιε φορέ σέβεται λιγάκι το τι εσύ δηλώνει ότι είναι το unsubscribe. Ναι. Οπότε εκεί πέρα δεν δουλεύει πάντα καλά, αλλά σε πολλέ περιπτώσει το, το κάνει. Δηλώνει για ποιο λόγο το unsubscribe ή το. Όχι, όχι. Ε, Μπορεί στο email να βάλει μια μεταπληροφορία η οποία να δηλώνει το όταν εγώ πατήσω unsubscribe τι ενέργεια θέλουν να γίνει. Οπότε μπορούν κάποιοι να το χαλάσουν αυτό και επειδή Google το σέβεται πάντα, πατά ένα subscribe και σε στέλνει σε μια οθόνη που σου λέει Πε μου, σε παρακαλώ, όχι πε μου, αλλά ρε φίλε, μην φύγει. Κάνε γλυκό παιδί, σε είδα χθε το πρωί. Στείλε βίντεο που κάνει 10 λιτανίες ναι, ναι, να το αξίζει ναι. να διαγραφεί και τέτοια. Η Apple επίση ήταν πάρα πολύ επιθετική με το Ask App to Not Track. Ζήτησε την εφαρμογή να μην σε κάνει track. Και γκρίνιαζε το Facebook και είχε βγάλει ολόκληρη ε, Παιδιά, ήταν είναι. ήταν φανταστικό. Press αυτό. release. Σε ποιο, στο δε, στο 13 έγινε αυτό το. 14 νομίζω. 15, και εγώ 14 αισθάνομαι, αλλά δεν είμαι καλό. Του έσκησε. Παιδιά, το, το θυμάμαι αυτό, γιατί τότε κοιτάγαμε να βάλουμε. Θέλαμε να κάνουμε λίγο. Όχι λίγο. Πολύ πιο στοχευμένα analytics, ώστε να πιάνουμε σε ποιον, σε ποια περσόνα χρήστη θέλουμε να στείλουμε συγκεκριμένα μηνύματα. Δεν το κάναμε ποτέ, το καταφέραμε. Βγήκε το το 14 σωστά, ναι, το iOS 14 ε, το οποίο ήταν από τη μία μας χάμισες, αλλά την άλλη ήταν φανταστικό αυτό που τους κάνουν και είχαν κλάψει με πε, πεσάνε κορόμιλα στη μέτα εντάξει αφού νομίζω είχαν σε κάποιο από, τα, από τις αναφορές που κάνουν για τα κάθε τέσσερις μήνες νομίζω για το χρηματιστήριο ήταν 30% νομίζω. Ναι, είχαν αποδώσει ξέσχυσε. ένα 30% της πτώσης εκεί. Κάτι ένα σημαντικό νούμερο. Τι πιστεύετε για το... Όπω το πουλάνε το, το Web3, ότι πλέον ας πούμε, θα μπορεί να είσαι ο owner των data σου και να μπορεί να τα δίνει, να πληρώνει, να τα, να τα κρατά κτλ. Τώρα, γιατί θε τώρα να ανοίξει μια κουβέντα τέτοια. Θεωρώ ότι είναι μαλακίε αυτά. Θε, θε, θεωρώ, ο, θεωρώ ότι είναι μαλακίε. Πάμε πάλι. Ε, Καταρχά, Κανεί δεν θέλει να μην έχει πρόσβαση στα data σου. Όλοι αυτοί που σου λένε ότι είναι δικά σου τα data, στα, στα δίνουν δικά σου, ενώ έχουν έναν τρόπο να, να τα βλέπουν. Αυτά. Right. <laughs> Ωραία. Ε, δεν νομίζω ότι η σημαντική λειτουργικότητα του Web3 είναι αυτή. Οκ. Okay. Και δεν νομίζω, μάλλον δεν έχω δει κάποια ε, εφαρμογή η οποία το υποστηρίζει αυτό. Και είναι πραγματικά Web3, πραγματικά... Δεν υπάρχει υποδομή αυτή τη στιγμή να κάνει τέτοια πράγματα. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνεται okay. μεγάλο μέρο των υπολογισμών στη δικιά σου μεριά. Και άρα, κατά πάσα πιθανότητα, δεν μπορούν να παρέχουν την υπηρεσία που θέλουν να παρέχουν χωρί να έχουν τα δεδομένα σου. Άρα, είναι λε τεχνικό το θέμα, έτσι. Πιστεύει. Θεωρώ ότι είναι και τεχνικό. Και ίσω ένα τρόπο που θα να το κάνει είναι να δίνει πρόσβαση σε δεδομένα μόνο όταν χρειάζεται, το οποίο είναι πολύ περίεργο. Το κυκουλιάσαμε σήμερα, έτσι. Ναι, και θα πρέπει να είσαι να, ναι, και ναι. σίγουρο ότι δεν θα, δεν, θα, δεν θα διατηρηθούν τα δεδομένα στον παλού. Γιατί στο τέλο τη ημέρα θα πρέπει να επεξεργαστεί κάποιο αυτά τα δεδομένα, ώστε να κάνει κάτι με αυτά. Άλλιω, σκέφτεσαι, δεν έχει νόημα, τι να τα κάνει. Άρα, λοιπόν, για να τα επεξεργαστεί κάποιο αυτά τα δεδομένα, θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά. Πώ εσύ. Ξέρεις ότι τα δεδομένα αυτά θα, θα τηρηθούν κάπου αλλού. Ε, ναι. Ε, ναι. Ά, άρα είναι... Ξέρεις, είναι, είναι Πολλά, ένα ναι. Ωραίο, θα πω και εγώ τι νόμη μετά, ε, ε, δεν την κλειτώνετε. Είναι ένα ωραίο... Είς, πες, είναι, θεωρώ μια ωραία ιστορία, θεωρώ ότι έχει νόημα, θεωρώ ότι υπό τις κατάλληλες συνθήκες θα μπορούσε όντω να έχει δραματική βελτίωση. Δεν πείθομαι. Προς το παρόν. Ωραία ξεκινάω και εγώ να πω γιατί ναι, δεν, ναι, τό ναι. τόση ώρα κρατιέμαι για Έχει Και ναι. φορτώνω. Ναι, ναι, Εντάξει, πάμε υπάρχει... να γεμίσουμε άμα είναι. Έχουμε. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Καταρχά, το Web3 δεν έχει τίποτα να κάνει με το Web. Δηλαδή είναι. Είναι όρο που νομίζω οι Αντρίς Χόρουιτς και κάποιοι άλλοι πενταράδες φανταστήκαν και το πουλήσαν. Δεν, δεν είναι web. οκ. Okay. Mm -hmm. Είναι... Δεν ξέρω. Ε, όσο ε, καλή ελπίδα είναι το ακροτήρι καλή ελπίδα. Δηλαδή είναι, είναι άσχετο. Mm -hmm. εντελώς. Okay. Είναι μια τεχνολογία. Ο η το ο... Ακροτήρι καλής ελπίδας. Ε, το, το ακροτήρι καλή ελπίδα. Το, το τη καλή ελπίδα. Το οποίο είναι ένα ακροτήρι που εκεί καταστρέφονταν τα πλοία, ξέρω εγώ, και το είπαν ναι, το ακροτήρι τη καλή ελπίδα. Νομίζω oh. Okay. στην okay. Νότια Αφρική κάπου. Okay. Έχω την εντύπωση την εκεί. Είναι άσχετο. Δεν έχει να κάνει με το web. Οπότε ο τίτλο είναι παραπλανητικό. Που είναι πρώτο δείγμα Ponzi Scheme. Το δεύτερο okay. είναι. Okay. Καλά, μην πάμε τώρα σε πόνιζε σκύμψη. Θεωρώ ότι Λοιπόν, Έχουμε, είμαστε κύριοι. Δεν αρκετή ώρα τώρα. Το μέσα τώρα αυτό. Είναι το πρώτο δείγμα. Γενικά θεωρώ. Εντάξει, όλα αυτά χρησιμοποιούνται για περίεργου λόγου. Και mm -hmm. ειδικά πλέον που καταλαβαίνω όλο και περισσότερο το το blockchain, τι είναι τα κρύπτο, ξεκάθαρα υπάρχει use case. Πιστεύω ότι 9 στι 10 χρήσει για τι οποίε διαφημίζονται δεν είναι οι κατάλληλε. Οπότε, Web3 δεν είναι web Πρώτο σημαντικό, είναι παραπλανητικό, είναι πρώτο δείγμα Ponzi Scheme. Το δεύτερο είναι το ότι, το, το ότι τα δεδομένα σου είναι δικά σου, είναι κάτι το οποίο στο το εξασφαλίζει η κρυπτογραφία, η οποία δεν έχει να κάνει καθόλου με το Web3 και με τα κρύπτος, by the way, παρόλο που ακούγεται έτσι, γιατί είναι κρυπτοκάρενσης, δεν είναι κρυπτογραφή mm -hmm, γενικά. Mm -hmm. Πού είναι δικά σου τα δεδομένα, στο Vault, για παράδειγμα. Και δεν το λέω για κάποιο άλλο λόγο, αλλά εμεί αυτό, αυτό, ναι, αυτό το οποίο έχουμε είναι ένα σκουπίδι που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εσύ που έχει τοπικά το κλειδί και το αποκρυπτογραφεί, ναι. όντω είναι δικά σου τα δεδομένα. Όντω είναι δικά σου τα δεδομένα στην Apple, mm. για παράδειγμα. Λέω, Αν έχω καταλάβει ότι όντω είναι end-to-end encrypted, τα notes, λέω εγώ, μισό, αλλά ναι, αν. Δεδομένα. Δικά σου τα δεδομένα είναι. Πρέπει να βάλουμε κάτω το ποιου εμπιστεύεσαι και γιατί. Mm -hmm. okay, είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Εμπιστεύεσαι τη συσκευή δεν σου νυφάρει τα αποκρυπτογραφημένα δεδομένα. Τα κρυπτογραφημένα δεδομένα, λέω Ναι, ναι. Ωραία. Οπότε, εφόσον εσύ μπορεί να στη στιγμή να έχει ένα αρχείο με τα δεδομένα στο οποίο θα το βάλει στο storage τη επιλογή σου, το οποίο μπορεί να είναι μια μαγνητική κασέτα, mm -hmm. και εφόσον εσύ μπορεί τεχνικά. Όχι μόνο να έχεις όποτε, οπο, fucking θες τα δεδομένα σου, αλλά να εξασφαλίσεις όλες ότι μόνο εσύ μπορείς να τα διαβάσεις, τότε μιλάμε για ιδιοκτησία. Τίποτα από αυτά, τίποτα μα τίποτα από αυτά, δεν έχει να κάνει με το Web3 το Web3, το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει, μπορώ να προσθέσω σε αυτά και το οποίο όντω είναι σημαντικό και θεωρώ ότι όντω είναι μια σημαντική χρήση, είναι ο τίτλο τη ιδιοκτησία. Κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπήρχε στον ψηφιακό κόσμο. Και με το Web3 μπορώ εγώ να πω ότι αυτά τα 100 bytes που είναι ένα JPEG με τα φρύδια μου, όντω είναι δικό μου. Ναι, γιατί να βάλει τα φρύδια. Ενδιαφέρον να το κάνει αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Προσπαθεί να σκεφτεί και έκανα αυτή τη στιγμή αυτό και ναι. εδώ <laughs> εί εί εί, είπα. Εδώ είναι τα φρύδια. Θα σου πω, είπα 100 bytes, από εδώ πρέπει να είναι λίγο. <laughs> Εντάξει. Λοιπόν. Δεν χωράει και Δε κάτι άλλο. Αν έχει μονόφρυδο, δηλαδή πήγαινε πάνω από το μπάιτσε. Ξεράτε, επειδή είναι JPEG και κάνει την. Αν δεν είναι. Θα γελαγέ, σωστά. Θα πω ένα μικρό ανέκδοτο το οποίο είναι. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί. Λένε πιανού σκηνοθέτη ή ταινίε χωράνε σε ένα floppy disk. Και η απάντηση είναι του Αγγελόπουλου, επειδή τα frames είναι σχεδόν ίδια και αυτό κρατάει τον diff από <laughs> το ένα frame στο άλλο. Ναι, <laughs> <Okay. Okay. Okay. laughs> είναι σαν ένα JPEG. Anyway, οπότε αυτό το οποίο δίνει το Web3 και το οποίο. Το Web3, δεν θέλω καν να το λέω έτσι. Τα NFTs βασικά. Okay. Αυτό okay. το οποίο δίνουν τα NFTs είναι. Γιατί μετά, αν πάμε και στα άλλα. Okay. Κατά μένα, αυτό που σου δίνουν τα NFTs είναι ο τίτλο τη ιδιοκτησία. Δηλαδή mm -hmm. ότι αυτά τα 100 bytes είναι όντω του πάρει και αυτό μπορεί να επιλέξει πότε θα τα πουλήσει. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στον χώρο τη τέχνη και ειδικά στον χώρο όπου τα δεδομένα έχουν αξία και τιμή. Σούπερ σημαντικό. Δεν θεωρώ ότι ασχολείται ο κόσμο σημαντικά με αυτό. Ένα. Και το δεύτερο είναι μπορούμε να πάμε στις τεχνολογίε όπω είναι το IPFS, mm -hmm. το οποίο έχει να κάνει. Interplanetary. Interplanetary. Interplanetary μα, Μαγιά. Δεν, okay. δεν πιστεύω ότι μπορεί κυριολεκτικά να έχει interplanetary communication. Είναι αρκετά αργό για να είναι χρήσιμο. Κάτι γνώμη mm -hmm. μου. Okay. Λοιπόν, ναι, αλλά μπορεί να να αντιγράφετε με κάποια ταχύτητα στου διάφορου πλανήτε και να το. Mm. Να παίρνει πρόσβαση σε αυτό, στον mm. πλανήτη αυτόν. Και Που τώρα. Είχε. Όταν πάμε στον Άρη. Και τώρα. Και τώρα έρχεται το επόμενο γύρο από τα δεδομένα. Ωραία. Έχω εγώ αυτό το πράγμα το IPFS, το οποίο τι κάνει, κάνει κατανομή των δεδομένων distributed σε διαφορετικού servers. Τα οποία, θα α πούμε, έστω ότι δεν είναι απλά ένα αρχείο, mm -hmm. είναι, εγώ σου λέω, και το κρυπτογραφημένο αρχείο. Το πρόβλημα με την κατανομή είναι ότι εσύ δεν έχει λόγο και δεν μπορεί να έχει λόγο για το πότε θα διαγραφούν τα δεδομένα από εκεί. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούν. Οπότε, μπορούνε, οπότε okay, ναι, δεν, δεν ξέρω πόσο δικό σου είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποσύρει από κάπου. Ναι. Οκ. Okay. Και ειδικά. Μα δεν, δεν θεωρώ ότι νοείται να έχει τέτοια δεδομένα που δεν είναι κρυπτογραφημένα. Άρα λοιπόν. Α, αν είναι κρυπτογραφημένα όμω και είναι σε κάποιο node το οποίο αποσυντεθεί από το grid και δεν μπορεί να πάει εντολή διαγραφή που έτσι χρειαζόταν να είναι στο blockchain, αυτό είναι Git. Mm. Αλλά anyway, έστω ότι βρίσκει τον τρόπο να το κάνει κουό. Και αυτό απο... α... φεύγει. Και μετά έχει quantum computers που λέγαμε πριν. Ναι. Okay. Καλά, αυτό είναι. Δεν είναι δικά σου τα δεδομένα. Αυτό δεν είναι δικά δεν σου. έχει να κάνει με αυτό το, το αυτή η τεχνολογία που κάποιοι λένε Web3. Δεν, δε... είναι τεχνολογία είναι business model. Είναι πόντζε σχήμα. σχήμα <laughs> ε. Είσαι... <laughs> γιατί Είμαι κάθε. Αφήσαμε και το κομμάτι του smart contract, παιδί μου. Άπαξ, θα γίνει το Α, θα γίνει το Β μετά. Τελείω. Δεν... Θεωρώ ότι η τεχνολογία είναι πολλά υποσχόμενη. Θεωρώ ότι θα γίνουν πράγματα. Απλά είναι μία τεχνολογία, δεν είναι μία. Η, το, το, η τεχνολογία, σαν, το... σαν οικοσύστημα, να το ναι, πω ναι, έτσι. Ναι, ναι. Το οικοσύστημα των τεχνολογιών αυτών έχει, έχει νόημα. Απλά, χωρί να έχω εντρυφθεί πάρα πολύ στην, στην, ε, στην ε, ε, διαπαφή που έχω με τέτοιε εταιρείε, ναι, projects, ναι, όπω εσύ ναι. πέστα. Okay. Η συντριπτική πλειοψηφία. Βλέπεις, δεν χρησιμοποιώ απόλυτη όρη γιατί mm. προσπαθώ να είμαι ευγενικό. Ναι, ναι, ναι. Η συντριπτική πλειοψηφία. Έχει ανταλλαγή χρήματο χωρί παραγωγή αξία. Mm. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω πώ αυτό το πράγμα δεν είναι πώ είναι skin. Και ο ένα με τον άλλον, και κατάλαβε τώρα αυτό. Δηλαδή ναι, για ναι. να γίνει εσύ πλούσιο από τα NFT, α τα NFT, γιατί τα NFT μπορεί κάποιο πραγματικά να θέλει να έχει την κτήση αυτού. Είχα δει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για NFT. Συγγνώμη, θα το πω. Πέστε, παίρνω. Ε, Τίτλο Ιδιοκτησία Σπιτιού, Maintenance και τι έχει γίνει γενικά με στο σπίτι. Λέτε ότι ναι. θα μπορούσε να μπει, αμάξι κτλ ώστε να αποφύγει λίγο το. Πολύ σημαντικό. Για να είσαι σίγουρο ότι αυτό δεν έχει τροποποιηθεί, δεν έχει. Ναι, δεν Από την άλλη, τρόποιο. θα ήθελε στο σπίτι σου να έχει τόσο πολύ δημόσια πληροφορία που ο καθένα θα μπορούσε να τη δει. Ε, εξαρτάται τι πληροφορία μπαίνει εκεί μέσα, α πούμε. Αλλά το τι έχει γίνει. <laughs> Πότε γίνεται upgrade, ποτέ αγοράστηκε, ποτέ χτίστηκε. Αν γίνει μια αλλαγή, α πούμε, και έχω την άδεια Όλα αυτά, ναι, θα ήθελα. Αν, θα ήθελα να αγοράσω ένα σπίτι. Να θα βρει εκεί. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπω και να ξέρω ότι αυτό έχει γίνει κάπω και είναι, είναι safe. Δεν ξέρω, θα αγοράσω. Να, πω, του, να πω τη μαλακία μου. Ναι. Θα, μπορούσε, θα, μπορούσε, να υπάρχει ένα. Αυτό δεν ξέρω. Δεν είμαι τόσο μέσα στο blockchain για να ξέρω αν γίνεται. Φαντάζομαι θα γίνεται. Να έχει στην ουσία ένα blockchain, ένα use case. Δηλαδή και να έχει, ας πούμε, ένα blockchain εσύ με το κράτο. Για άλλο στα φορολογικά. Και, να, ε, είναι, και... Είναι να είναι blockchain όμως. Για να μπορείς να έχεις, όλο το... να έχεις όλη την αλυσίδα. Ε... Αλλά έχουν πρόσβαση στο blockchain όμω, έχει μόνο το κράτος και εσύ, λέω. Θυμήσου τώρα το, το παράδειγμα με το ποτηρι καλά Πολλοί web3, πέφτουν όλοι και λένε τι θες να κάνεις αυτό και πρέπει να το κάνουμε web3. Φασί, είμαι σφυρί και βλέπω τα πάντα ξέρω εγώ. Σαν καρχαία. Ναι, ξεκόλλα. Υπά... Θέλει να, μια... <σχε> να δημιουργήσει ένα πρόβλημα για τη λύση σου. Έχει σκεφτεί τη λύση και προσπαθεί να την κουμπώσει κάπου, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να είναι blockchain, δεν χρειάζεται να είναι web3 κτλ. Δηλαδή, βλέπω πολλοί κόσμοι. Εγώ τώρα έτσι, πολλοί κόσμοι. Βλέπω αρκετού τα λεπτά να λένε Web3, το καινούριο και εγώ, NFT, wow. Τελείω αυτό, πάει. Πρέπει τα. να το κάνουμε έτσι. Γιατί ρε φιλε, ε, πρέπει έτσι, σου λέω εγώ, γιατί, γιατί θα πάρω funding. Έτσι, γιατί λε τώρα είμαι Web3. Κόπη κι αυτό. Περίμενε, το bear market θα τελειώσει θα σου πω μια πληροφορία που έχω από, από βυσίδε. Είναι ότι ρε παιδί μου, πριν από ξέρω 9 μήνε ήταν 8 στα 10 πίτσει, κάπου υπήρχε ένα Web3 NFT ή something. Τώρα είναι ξέρω 1 στα 10. Οπότε ξέρει, δεν πουλάει μόνο. Ναι. Μπορεί να ξαναλλάξει αυτό. Αλλά... Τώρα είναι το artificial intelligence. Ναι, όλα, 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 πρέπει να έχει αυτό μέσα. Ναι, είναι τα ίδια. Γιατί ρε φίλε, γιατί. αυτό δεν είναι λεφτά, ναι. θα κάνω γιατί πρέπει να έχω στο πορφόλιό μου και πέντε εταιρείε oh, με αυτό. Να βάλουμε λίγο chat GPT στο Vault να σου γράψω το μυστικό μόνο του. <laughs> λοιπόν, <laughs> κάτι να, ναι. Όταν ε, όταν τρέχαμε το Sourceler Full, ε, θέλαμε να κάνουμε ένα πρωταπελιάτικο το οποίο ήταν το εξή. Όταν γράφει το τερματικό mm -hmm. στον υπολογιστή, για κάποια πράγματα μπορεί αυτό το πατά tab να σου κάνει auto complete. Ναι. Για παράδειγμα, λε εσύ, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. <laughs> ναι. Δείξε μου για παράδειγμα του φακέλου και γράφει, ξέρω εγώ, Α, πατά mm. τάμπ και σου δείχνει όλου αυτού που ξεκινάνε από Α. Και είχαμε τέλο πάντων την ιδέα να πούμε υπάρχει μια εντολή το Make, make MKD, που, 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 σου, φτιάχνει, <laughs> 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 σου φτιάχνει ένα, ένα directory και ένα, ένα, φάκελο. Και λέγαμε να κάνουμε ένα βίντεο το ότι έχουμε φτιάξει ό,τι complete, το τι όνομα θέλει να δώσει στο φάκελό σου, ρε παιδί mm. μου, εκείνη τη στιγμή. Το οποίο λέμε θα παίρνει. <laughs> oh Είχαμε, 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 αυτή ξεχνάω, τη στιγμή. Ξεχνάω, ρε γάμο, το ξεχνάω. Αυτό, και... ήταν... δεν το αυτά, αυτό βέβαια. είναι χαμό τη Σου κάνει όλο το τι όνομα θέλει να δώσει στο φάκελό σου, παιδί μου. Με AI και τέτοια. Ναι, ναι, Αυτό να βάλω... το, 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 κάνουμε δηλαδή. Εντάξει, πέρασε φέτο, αλλά του χρόνου δεν πειράζει. <laughs> τώρα το ξέρουν. <laughs> ναι, ναι. Εντάξει, και... ό, όσοι δεν το έχουν δει. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε. <laughs> Για αυτό εδώ πίσω τώρα. Πολ. Έμαθα ότι δεν το κάνατε επί Αλλά πώ και είναι τα συγκεκριμένα. <laughs> και τα πέντε. Ή συγκεκριμένα θέλω να πείτε για το πρώτο, γιατί ο Γκάρετ μπορεί να είναι ένα από του επόμενου καλεσμένου που θα έχουμε στο UX Greece. Έλα, ρε Ναι, ναι, ναι. Ε, Μιλήσαμε με τον Peter Μέρχολ. Αυτό είναι... να ξέρει, είναι το τελευταίο, δεν είναι το πρώτο. Ναι, από δεξιά προ αριστερά είναι το τελευταίο. Το, πάνω το πρώτο. πρώτο. It depends. FIFA, Όχι, δεξιά. φίλε, διαβάζει από αριστερά προ τα δεξιά. Είσαι... Εγώ είναι το πάνω, πάνω πάνω, παιδιά. Το τελευταίο που έχετε βάλει εκεί πέρα. <laughs> δεν είναι ποτέ το πρώτο <laughs> το. Πας έτσι. Είναι το πρώτο που θα φύγει από το δεν, stack. Δεν γίνεται αυτό να είναι το πρώτο βιβλίο. Εδώ, το, εντάξει, ρέμιση, ρέμιση. Χαλάρωση. Δεν γίνεται αυτό να είναι το πρώτο βιβλίο και αυτό να είναι το πρώτο γράμμα. Inconsistent. Είναι το πρώτο. Άμα το βάλει και το πάνω-πάνω. Όλε το ίδιο. Μα δεν είναι αυτό <συμίσαι> <άμα> το ένα από τα τέσσερα. Αν το δει σαν Στίβα, από τη Στίβα είναι το πρώτο που θα είναι το πάνω-πάνω. Anyway, it depends. Για πάμε. Τα δύο δεξιά. The Elements of User Experience και Don't Make Me Think. Μα τα έχει προτείνει ο Σωτηρόπουλο. Οκ. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, Web typography και Cam Technology τα έχω πάρει εγώ σε μια φάση που με έχει πιάσει και ήθελα λίγο να ντρεφήσω λίγο παραπάνω στο design και να χτίσω λίγο μια έτσι, γλώσσα επικοινωνία. Σhape-up είναι δώρο του Αντώνη σε μένα, στα γενέθλιά μου και είναι το μόνο hard copy που ξέρουμε να υπάρχει κοντά γιατί κάποια στιγμή είχε ένα θέμα με την έκδοση και δεν ξέρω αν έχει βγει. Πω πω ναι, αυτό ήταν. Yeah. Ωραία. Right. Παιδιά, uh, αν θα το φέρουμε, αν το καταφέρουμε δηλαδή να έρθει. Θα το φέρουμε και εδώ. Υπάρχει μια σκέψη. Ε, είναι τελείω unofficial βέβαια. Γι' αυτό yeah, είμαστε. Ε, Ανοofficial δεν είναι. Είναι, είναι ακόμα yeah. στα, στα Σπάργανα τέλο πάντων. Θέλουμε να κάνουμε ένα one day UX ε, conference. Mm -hmm. Ο mm -hmm. Μέρχολ ήταν πολύ να έρθει η ε, Ελλάδα. Ο Μέρχολ είναι έχουν το, το, podcast μαζί με τον, με τον Garrett. Mm -hmm. Ήταν συνειδητή τη Adaptive Path. Και γενικά είναι. Can adaptive Path. Ε, εδώ μιλάς, ήταν σε, η Adaptive Path, it ήταν ένα από τα πρώτα UX Studios που είχαν παίξει πάρα πολύ γνωστά, είχαν βγάλει πάρα πολύ knowledge έξω, έχουν περάσει τώρα τρομελά, τρομερά, ονόματα από okay. εκεί μέσα. ήταν partner, co-founder co αν δεν κάνω λάθος ε, και το πουλήσανε στη, στην στη Capital One και okay. το μέσα. Ε, αλλά θυμάμαι τώρα που έτσι ειδικά σχολείο να ξεκινά τέλο πάντων που κάτι γραφήματα από Adaptive Path που σου δίνανε για το, για το UX για το UX παιδόν, και το κοιτάγαμε και λέγανε πω πω μα τι κάνουν. Ναι, πουληθήκαν okay. δηλαδή, μπαίνανε βγαίνανε κόσμο ρε παιδί μου πουληθήκανε και τώρα έχουν αυτοί ξανασυνεργάζονται τέλο πάντων πολύ ωραία ναι. Είναι γενικά πολύ καλή φάση. Okay. Και τέλος πάντων υπάρχει μια σκέψη και θα ήθελα πολύ αυτό το ντουέτο ρε παιδί μου δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το podcast τους ε, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουν το πώ μιλάνε και οι δύο τέλο mm -hmm. Και θα ήθελα πάρα πολύ να παίξει να, να έρθουν κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι. Θα είναι πολύ ωραία. θα θα μα προτείνει και να του φέρουμε και στο podcast εδώ. Ε, γενικά, αν γίνει αυτό, νομίζω ότι θα έπρεπε να, να κυκλοφορήσει ρε παιδί μου. Η σκηνή στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή. Yeah. Οπότε θα έπρεπε να, να αρχίσει να παίζει αυτό το mix and match μεταξυ mm -hmm. κόσμου. Γενικά θα παίξει ένα mm -hmm. τραπέζι, ρε παιδί μου, πρέπει να... Καλά, να, πάμε να πάμε να, γίνει η νοημία και, και πιστεύω ναι, θα έχει, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Γενικά ο Πίτερ που έχουμε μιλήσει ήταν full ανοιχτό. Βασικά με έχουμε μιλήσει είναι, δεν ξέρω, ξεκίνησα μιλώντας με τη, με τη Jamie Leiby, ε, που είχε γράψει το Geek Strategy το βιβλίο ε, και είναι όλοι πάρα πολύ ανοιχτοί άνθρωποι. Ρε. Δηλαδή είναι ένα γιατί λέω. Μα πάει, εσύ, Ποιος τώρα, θα μιλήσει σε μένα, τώρα, ναι, δεν, ξέρω... ναι. Και το κάνω με μία, δύο, τρει που του ήξερα λίγο. Και γενικά έχω δει ότι είναι όλοι super cool. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα από του σκοπού, ρε παιδί μου, ένα από τους, ναι, σκοπούς του σκοπού του και έχει συγκρίσει είναι ότι είναι ανοιχτό να δει αυτού που έχει διαβάσει τα βιβλία του, ρε παιδί μου. Βλέπει ότι μιλάει σε μεγάλα συνέδρια. Είναι εδώ. Και είναι εδώ για να τον κάνει poke και να μιλήσει και να ρωτήσει εσύ αυτό που θέλει. Δηλαδή να χτιστεί ένα community το οποίο δεν ψαρώνει ότι. Α, ξέρει τι, ο και ο Πάρη έχουν podcast. Ξέρω και έχουν γράψει ένα βιβλίο και έχουν παρουσιάσει σε συνέδρια και είναι. Μίλα. Γιατί γενικά ο κόσμο είναι πολύ open. Ναι, εσύ. Εντάξει. Δεν ήταν παράδειγμα ατυχέ το τέτοιο αυτό που είπε, ρε παιδί μου, αλλά ναι. Ενώ Ποιο, που είσαστε ναι, ναι, μεγάλη ναι, δηλαδή, ναι, Όχι, γενικά, ότι... ήταν... ναι, 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 που θα βγει αυτό. Α, αυτή η εβδομάδα είναι λογικά Εμένα που θα αυτό, βγει. Ό, αυτό το αυτό το, το λες εσύ τώρα. Αλλά γενικά κάποιος που ξεκινάει τώρα, ας πούμε, που είναι πιτσιρικάς, είναι σχολή και τα λοιπά και μπορεί να βλέπει το podcast εγώ τρία-τέσσερα χρόνια, λέει, ποιος είμαι εγώ. Γενικά, πολλοί κόσμοι είναι ψαρωμένοι μα και είναι καλό να μπορέσει να φτάσει και να δει τον άνθρωπο, ρε παιδί μου, και το πώ ανοιχτεί. είναι. Όχι όλοι. Εντάξει, ε, ναι, στο, Δεν είναι όλοι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, Αλλά ότι έλα να σου μιλήσω, ξέρω. Και σου κάνει μια ερώτηση. είναι cool. Αλλά άμα δεν δοκιμάζει, δεν ποτέ. Δηλαδή, εγώ πάντα και αυτό που έκανα εγώ και αυτό που προτείνω στου άλλου να κάνουν είναι, ξέρει, ρώτα, μίλα ποτέ. Το χειρότερο που έχει να φάσει μια τα ξέρω εγώ. Εντάξει, νόστιμη είναι και αυτή. Εγώ, κατα, εγώ καταρχά είμαι προσωπικά με πάρα πολύ χαρούμενο και νιώθω, νιώθω πάρα πολύ ωραία τα κάποιε λέει ότι βλέπει το podcast και θέλει να μιλήσουμε ή οτιδήποτε. Δηλαδή, είναι, είναι μερικέ φορέ που ξέρει. Δεν το πολύ πιστεύω, επειδή μου. Δηλαδή, βλέπει... Είμαστε για παράδειγμα στη σχολή και ήρθε για παράδειγμα ένα παιδί και λέει: Γεια σα, παιδιά, λέει, βλέπω, το, βλέπω το podcast. Θα νομίζει ο άνθρωπο ότι είμαστε στη σχολή πριν από πολλά χρόνια. Όχι, Πήγαμε και τώρα και για και να δώσουμε αίμα. Αίμαστε. Πήγαμε τώρα για, για να δώσουμε αίμα και να δώσουμε και κάτι βιβλία που είχαμε. Ναι, <laughs> okay. είμαστε ε, 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 okay. Ναι, γιατί ε, το, Το κάναμε λίγο έτσι. Ναι. Πώ να το πω. Εορταστικά. Ε, είναι εορταστικά. και έρχεται τέλο πάντων ένα άτομο, ξέρω και λέει ότι. Α, παιδιά, σα παρακολουθώ. Και λέω. Wow, μαλάκα, δηλαδή πραγματικά. Και εγώ ήμουν πολύ χαρούμενο να μιλήσουμε με αυτό το άτομο. Το λεξίζει, Αν χρειαστεί κάτι, γιατί μα έλεγε: Θέλω να κάνω ξέρεις, ένα project, θέλω να τρέξουμε. Το έδωσα το email μου. Αν θέλει, mm -hmm. να μας στείλει κάποια στιγμή να μιλήσουμε για το οτιδήποτε. Αν εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν ψυχρό ή είχα του πει ναι. ή οτιδήποτε, πρόσεχε. Είμαι εγώ μαλάκα. Mm -hmm. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με το άλλο άτομο. Δηλαδή, όταν θα στείλει σε κάποιον και αυτό θα σου ρίξει την αποχυλωμένη και μπορεί και με άσχημο τρόπο και μπορεί και να σε υποτιμήσει κιόλα. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δικό του θέμα. Αλλιώ Δεν... να σε μπει, Ρεπέντινγκ. Άλλο να σε μπει. Αλλά, ο... αλλά σαν... εσύ πα και μιλά γενικά σε ένα άτομο, έρχομαι εγώ και λέω: Γεια σου Δημήτρη, σε είδα στη μικρή κουβέντα. Θέλω να ασχοληθώ με το UX. Ε, θα έχει χρόνο να μιλήσουμε. Για παράδειγμα, <laughs> αν εσύ έχει την οποιαδήποτε. ότι από εκεί και πέρα, όπω με όποιον τρόπο και να ανταποκριθεί, εσύ από θετικό mm. μέχρι αρνητικό κακό τρόπο. Είναι η δική σου συμπεριφορά, δεν έχει να κάνει με το άλλο ναι. το άτομο. Οπότε, κανένας δεν πρέπει ποτέ να κολλώσει, να στείλει ένα ευγενικό μήνυμα στον Δημήτρη. Ναι. Αλλά αυτό θέλει καλλιέργεια, γιατί... Ναι. Οπότε, πέ και το τηλέφωνο σου για όποιον θέλει. Ε, το λοιπόν, καλά. γράφτε. <laughs> <λίγο>. <laughs> αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Ε, το θυμάμαι πάρα πολύ. Βασικά, θέλει καλλιέργεια, γιατί σε κάποιες φάσεις, δεν ξέρω σαν, χαρα... σαν χαρακτήρες που σημαίνει με introvert ή extrovert, παιδί μου, είναι fluctuate. Yeah. Είμαι πάρα πολύ ντροπαλός. Και θυμάμαι ότι όταν ξεκίναγα, ω φοιτητή ως που πήγα σε κάποια συνέδρια, θα ντρεπόμουν να κάνω mm -hmm. Ήμουν έτσι και έλεγα... Δεν Εγώ να αυτό, από αυτούς αλλά... που ρωτάνε πάντα, μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ ήμουν από του άλλου. Και βλέποντα δηλαδή ότι εμένα μου πήρε πάρα πολύ ε, ενέργεια, χρόνο κτλ. να φτάσω να το κάνω. Ε, τώρα το έχω ξεφυλίσει μα Φυσικά θα, 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 σε ρωτήσω, ρε παιδί μου. Θέλω mm -hmm. να μάθω, θέλω να κάνω pick brain, ρε παιδί μου. Μου πήρε πάρα πολύ χρόνο και θεωρώ ότι ήταν μαλακή αυτό το πράγμα. Έτσι. Οπότε, βλέποντα και πώ ανοιχτό είναι ο κόσμο, θέλω να προσπαθήσω εγώ να κάνω το δικό μου μικρό κομμάτι ότι μιλήστε. Είναι εδώ και είναι εδώ για αυτό το λόγο, ρε παιδί μου. Για να μπορέσει να κάνει και εσύ POC, Που είσαι πρωτοετή, που θε να μπει στο τέτοιο. Είσαι grandmaster στο UX, whatever. Mm. Ο κόσμο που φέρνουμε, ρε παιδί μου, είναι εδώ για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να έχουμε μια μια άλλη επίδραση. Να, να, χτιστεί αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρει τι, μιλά σε μένα, μιλά στον άλλο, μιλά στον ομιλητή, μιλά. Φτιάξε αυτό το sense of community, ρώτα ρε παιδί μου, και να μην είναι ο καθένα το δικό του. Ε, ξέρω εγώ, στο κέλυφο μαζεμένο Και, τα λοιπά. και ξανά βλέποντα τώρα ότι ονόματα, α πούμε, που λε, με λέγανε ότι έχει 30 χρόνια, α πούμε, στο κουμπέτι, ξέρω ναι, έχει ψήσει τώρα εδώ και έξω, έχει βγάλει κιλά τώρα έξω έχει χτίσει αυτό που ένα κομμάτι από αυτά που μαθαίνει και διαβάζει. Μπορεί να μην είναι σωστό πούμε, σήμερα ή όχι. Για να ότι δεν Έχει, έχει βάλει αυτό το λιθαράκι, ρε παιδί μου. Mm. Να του. Μίλα του. Και είναι εδώ και είναι cool. Και γενικά να, 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 παίξει αυτό το. Ειδικά στα παιδιά στο πανεπιστήμιο, ρε παιδί μου. Στου φοιτητέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν επαφή λίγο με, το... με την πραγματικότητα. την ε, εργασιακή πραγματικότητα, έτσι. 100%. Γιατί... 100%. Ναι. Ε, θεωρώ ότι είναι κρίμα δηλαδή να το, να το χάνουμε αυτό το κομμάτι. Μην mm. ναι, κολλώνετε και ρωτήστε. Ναι, αι, δεν Όχι είναι... εγώ. Okay, oh. Εγώ ήμουν σου λέω, πολύ μαζεμένο. Πολύ, πολύ μαζεμένο δεν ήμουν, αλλά τέλο πάντων. Σε αυτό το κομμάτι ήμουν μαζεμένο και λέω ναι, γιατί. Εντάξει, νομίζω ότι άμα είσαι ευγενικό και άμα δεν κάνει μια ερώτηση είτε για να πει κάτι, είτε για να δειχθεί, για κάτι. Γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, το οποίο ναι. είναι λίγο κάπω ενοχλητικό, αν με ρωτά. True, true. Πάντα θα υπάρχει ο μεντανό, ρε παιδί μου, θα πενταχθεί. Αλλά μπορεί να ρωτήσει και μπορεί να το κάνει και δεν υπάρχουν χαζέ ερωτήσει. Δηλαδή, αυτό που πολλοί το λένε και φαίνεται σαν να ακούγεται κονσερβοειδέ, ναι. λοιπόν θεωρώ ότι είναι πραγματικότητα. Γιατί. Μα είναι προσωπική ερώτηση. Ακόμα και αν κάποιο ξέρει την απάντηση, αν εσύ δεν την ξέρει, υπάρχουν και άλλοι τόσοι που την ξέρουν. Ναι. Οπότε θα βοηθήσει, μπορεί οι δύο να το παίξουν. Α, μα καλά, τι ρωτά. Αλλά υπάρχουν άλλοι τόσοι που θα, που θα μάθουν από αυτό. Οπότε δεν αξίζει για κάποιου να. Εκτό από αυτό, α πούμε, που πάει σε ένα. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει ένα πιστεύω ειδικό χώρο στην κόλαση, αυτό που πάνε σε ομιλίε, συνέδρια κτλ. Και, και ρωτάνε στον Παρσιάδο άλλο πώ δουλεύει, πώ δουλεύει, δουλεύει το μυαλό του, και σου λέει. Α, πολύ ωραίο αυτό που έχεις κάνει. Ξέρω εγώ, με τι εργαλείο το έκανες, Εγώ, Την παρουσία. Τι τούλ χρησιμοποιεί αυτό. Δηλαδή, έχω γράψει αυτό, έχω φτιάξει το mid που λέγαμε. Σε τι, <abytes> πώ το λένε, editor το έκανε. Ε, πάρτα. Δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι. Δηλαδή. Μάλιστα. Λες ότι είναι κόλαση. Όχι, κόλαση, κόλαση, κόλαση. Το εργαλείο, ρε παιδί, είναι ότι κόλαση. Να πει, έχω φτιάξει ένα γαμό του καφέ, δεν το πέρα μπλα 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 και το καλαμάκι. Ε, μα, χάνεις αφήσεις. ρε φίλε το τέτοιο. Το χάλασε όταν το, το έριξα κάτω. Το χάλασε όταν ναι, πήγες και το άπλωσε στο, πο... πάνω <laughs> στο <μου>. πάτωμα <laughs> και πάρεις. <πάνω. laughs> <laughs> Μάλιστα. Σούπερ, τι ωραία. Τέλεια. Πώς θέλω μιλάμε, ρε. Αρκετή, δεν έχει σημασία. Τι παγίδα, τι παγίδα. Έχει, πε, έχει περάσει. Πέρα. Πρέπει να είναι κοντά μια μισή ώρα προ το βλέπω. Πρέπει... πρέπει να, κάνουν, πρέπει, να, κάνουν, πρέπει, να κάνουν, πρέπει να κάνετε. Δεν ξέρω. Ε, ένα πανελάκι, το Web3 πουλάκια κάθονταν. Ah. Άξι, <laughs> να, εκεί να, να αναλύσετε λίγο τι απόψει που έχετε περί Web3 yeah. Και να είναι. Ναι. Κοίτα, έχει νόημα βέβαια να και να φέρουμε άτομα που ασχολούνται περισσότερο και εμεί να με λίγο περισσότερο. Δηλαδή, γιατί όλε αυτέ οι απόψει τώρα είναι αρκετά επιφανειακέ τουλάχιστον από τη δικιά μου πλευρά. Δηλαδή... Εγώ yeah. είμαι αρκετά σίγουρο για αυτά που είπαν. το πω αυτό. <laughs> <laughs> το μαλάκι. Δεν <laughs> <καλά, laughs> <λέτε laughs> διαφοροποιηθώ λίγο εδώ. Δηλαδή, όντω δεν είναι web αυτό το πράγμα. Δια, διατηρώ την ε, δυνατότητα, το δικαίωμά μου να αλλάξει γνώμη όταν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Μαζί σου. Απλά, αλλά τώρα. Νομίζω είναι για, να είναι, Φέρει, για ναι. να είναι πιο ενημερωμένο. Δηλαδή, εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να το δοκιμάσω, ρε παιδί μου, και να δω. Ε, είχα δει φωτογραφίε από ένα meeting που κάνανε στην ε, Πορτογαλία. Ένα τέτοιο. Τέλο πάντων, web3 πλατφόρμα. Ε, και ήταν ε, τύπου, ξέρω εγώ κρίση. Αυτό ε, μπερμαρτιτς ακρίπτω τώρα έχουν 70% ξέρω των το, το χρημάτων τους και είχαν τώρα γαρίδες για όλους, ξέρω εγώ καπνούς και μου θύμισε λίγο εται, αυτό Ponzi scheme. Εταιρεία που θέλουν να σε φέρουν μέσα ρε παιδί, να σε ανεβάσουν <laughs> να νιώσουν. Να σου δώσουν την τόπα. Ναι νιώσουν ότι είσαι και εσύ μέρος αυτό ψώνησε. Δούλεψε με το εργαλείο <laughs> μα, πάρε το token μα να το πουλήσει στου άλλου. Και λέω... Εγώ να πω, συγγνώμη, αυτό που είπα και πριν δεν είπα πουβενή ότι είναι άχρηστα. Θεωρώ ναι, ναι, ναι. ότι είναι κάτι απαραίτητο mm -hmm. αυτή η τεχνολογία, την οποία εγώ προσωπικά δεν την ονομάζω Web3, γιατί δεν έχει ναι, ναι. να κάνει με το Web. Oh, oh. Αυτό. Εντάξει, το καταλάβουμε αυτό. Ναι. Είναι, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Το καταλάβαμε, είπαμε. Να το ξαναπώ. Είμαστε εντάξει. Ναι, Εσύ το κατάλαβε. Είναι νοημένο. Αν το ε, καταλάβει σωστά, <laughs> είναι απαραίτητο. <laughs> ναι, ναι. Εγώ δεν ξέρω. Ε, θα απαντήσω άλλη ώρα τι, τι πιστεύω γι' αυτό. Τέλεια. Θέλω να το λίγο ακόμα. Πρέπει να πάμε off camera, νομίζω, γι' αυτό. Τέλεια. Off camera, ας ναι. κάνουμε ένα wrap up. Ναι, νομίζω ότι είμαστε ένα καλό σημείο τώρα για το... Ναι, ναι, ναι να, ναι. να το ραπάρουμε. Να το ραπάρουμε. Oh, oh. να γίνει με μπύρε αυτό. Και ίσως να έχουμε και τα άλλα δύο τα... Τι να. <χω> ό, oh, δεν είναι για τα λίπη πτεινά. Ε, Ένα είναι το Χωρά είναι περισσότεροι. Μπορεί να γίνει πάνελ. Το, δηλαδή. το έχουμε κάνει μέχρι έχουμε θα, 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 θα το βρούμε. Θα το βρούμε, θα το κάνουμε. Δεν θα Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Τέλεια. Πανελάκι. <laughs> ναι, ναι, ναι. Okay. Οκ. Θαυμάσια. Ε, πριν πάμε στο τελευταίο κομμάτι, πού σε βρίσκουν ε, γενικότερα, στα όλα LinkedIn, όλα τα υπόλοιπα τα έχω κλείσει. Δεν μπορώ το. τα Facebook α πούμε με τίποτα. Τα α στο Facebook. Twitter Blue δεν έχει βάλει τώρα. Twitter... Εμεί βάλαμε το checkmark περίμενο ακόμα. Το έσβησα. Βασικά έτσι. δεν το πολύ χρησιμοποιούσα γιατί okay. τόσο σκουπίδι, τόσο το ξεκυκλά. Γενικά πολύ echo chamber, α πούμε. Αυτό ήθελα να εις παρακολουθήσω κάποιου, αλλά δεν μπορούσα να περνά χρόνο εκεί μέσα. Δηλαδή μου, μου σε και διαφημίσει, μου σε και κόσμο που ήταν. Δεν με ενδιαφέρα. Ούτε θέλω να κάνω κάποια απόλυση για τα δικαιώματα του δεξιά και του αριστερά κτλ. Φάση δεν θέλω να μου γι' αυτό Το πήρε και ο. ο, <στονίτλει> ο Ιλον. Το αστροπελέκι, ξέρω εγώ. Να είναι και. Ναι, δεν ήθελα. Οπότε LinkedIn. Ε, να τσί, ε, νημείς, Δημήτρη Νιαβή. Μια χαρά. Ωραία. Οπότε πηγαίνοντα στο τέλο, λοιπόν, εδώ πέρα ναι, ναι, ναι. είναι η στιγμή που μπορεί να προτείνει κάτι. Οπα. Αν θέλει. Ναι. Ε, βιβλίο, podcast, ε, ε, οτιδήποτε. Ε, whatever. Ε, απλά να μην κουπανά το μικρόφωτο να τον πάρει. Οτιδήποτε Είμα. άλλο επιτρέπεται. Και μπορεί να πα πρώτο ή τελευταίο. Αυτό είναι το, το μυστικό. Επειδή είσαι καλασμένο, θε να ξεκινήσουμε εμεί και να φάμε. Αν ξεκινήσετε εσεί, θα κάνω phase out να σκεφτώ τώρα κάτι να προτείνω. Ναι, ok. Δεν έχει το 10. Τρει φορέ για να πάρει, γιατί βλέπω. Δηλαδή που... Ναι, 아, όχι. Πάμε, λοιπόν, δώσ το... UX. Ρόζενφελτ Media είναι ε, ο εκδοτικό οίκο του Lou Rosenfeld που έχει γράψει το Information Architecture βιβλίο, ένα από αυτού που το έχουμε γράψει. Είναι, τα βιβλία του είναι φανταστικά, τα conferences που κάνουν είναι φανταστικά και έχουν ε, communities για design operations, research, ε, design για public space κτλ. Που κάνουν μηνιαία meetings, τσάμπα, με αυτούς που έχουν γράφει τα βιβλία. Είναι top, mm. top όμως, ε, στο, στο χώρο τους Και είναι αυτό που, αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι ανοιχτό να μπει να μιλήσει, δηλαδή να κάνει interact με άνθρωπο. Είναι online, είναι free, ε, που είναι πολύ, 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 πολύ μπροστά στο κομμάτι του. Okay. Οπότε το προτείνω ανεπιφύλακα δηλαδή Δεν ξέρω γιατί δεν έχει μπει περισσότερο κόσμο εκεί μέσα. Ε, είναι αργά συνήθω γιατί είναι Αμερική. Ε, αυτό είναι ένα δηλαδή νομίζω. Ξεκινάνε 10 ή 11. Αλλά αξίζουν τόσο πολύ. Δηλαδή, έχω μιλήσει με director τη Microsoft, ο οποίο ήταν. Δηλαδή, κάναμε κουβέντα τώρα εγώ με αυτόν, γιατί και στο, στο. λένε, στο meeting. Και μετά στο Slack του Rosenfeld. Οπότε, Rosenfeld Media, θα σα δώσω το, το URL να το, να το βάλετε. Βιβλία, conference κτλ. είναι διαμάντη. Οκ. Okay. Λοιπόν. Θα προτείνω το The Drive Podcast, από τον πείτε Αρατία. που είναι ένα γιατρός εκεί, Αμερικανό, που λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Και έχει τύχει εγώ, για παράδειγμα, να δω κάποια επεισόδια τα οποία είναι έτσι ενδιαφέροντα και διαφωτιστικά. Κάνει intermittent fasting. ναι. Όμως Όμω δεν το πλασάρω έτσι. Τρώει, πρωινό το βράδυ. Πριν Περίμενε. Ωραία. Δεν είναι πολύ σύντομη, Δεν τρώω πρωινό το πρωί. Ακόμα και το έχω κόψει το βραδινό πρωινό, να ξέρει. Ναι, εντάξει. Γιατί εμένα γενικά με ψιλορίχνει το φαγητό. Ειδικά άμα φάω αρκετά, δηλαδή αρχίζω και σβήνω. Και θέλω να δουλέψω, οπότε αυτό κάνω. το δηλαδή, τρώω κανονικά. Και κάνω πλάκα με τον Αντώνη γιατί μετά το βραδινό, εγώ κάνω να παίρνω γιαούρτι και πετάω μέσα ξύλου καρπού, μελιά, ταχυνιά, φρούτα, σπόρια. Πίτσα. Δηλαδή, είναι ένα κτίνο αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να είναι 500 θερμίδε. Δηλαδή, legit. Οπότε στην ουσία τρώω πρωινό, απλά το τρώω μετά το βραδινό. για να με σβήσει. Οπότε, ναι. Αυτό είναι ο ναι. Καλό είναι. Τι να προτείνω λοιπόν. Χρόνο αγόρασε. Χρόνο αγόρασε, λέω τόση ώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα σου πω, όχι, θυμηθήκα ένα ωραίο επεισόδιο podcast που άκουγα αυτή την περίοδο. Το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι από το Marathon VC Podcast που κάνει ο Πάνος Παπαδόπουλο. Και έχει καλεσμένο. Νομίζω Γιώργο Γουούσιο λέγεται, αν το προφέρω στο mm -hmm. το όνομα. Και μιλάνε για, για software και γενικότερα έχει μια ενδιαφέρουσα καριέρα. Εκείνο που ξεκινάει να είναι ακαδημαϊκό, μετά είχε πάει στην ΜΕΤΑ και τώρα είναι σε μια άλλη εταιρεία και κάνουν γενικά ε, έρευνα πάνω στο πώ να βρίσκει προβλήματα στον κώδικα ή κάποιες, κάποια κοινά ασφαλεία. Είναι η βόμβα Παύλα ναι, Πληντήρια, το οποίο <χαι> πάρει <σ'> αποφάσει <χαι> να βάλει νωρί σήμερα. Εννοείται. Ε, αυτό οπότε ήταν πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο οπότε νομίζω ότι ε, το προτείνω να το, να το ακούσουν ε, mm -hmm. όποιοι θέλουν. Οπότε θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, Δημήτρη για... Εγώ ευχαριστώ που, για την που, έκπληξη. Που, σε, <laughs> σε βάλουμε <πάραμε> εδώ <laughs> πέρα με το ζόρι. Ελπίζουμε να περάσει καλά. Όχι, ήταν πιο... Βασικά κύλησε ο χρόνος πολύ πιο γρηγορα mm -hmm. Κατάλαβα ότι μιλάμε πάρα πολύ ώρα ήταν... ότι έχουν τελειώσει τα ποτήρια σα και άκουγα να κάνει... Αυτό <laughs> το <στόμα> ξέρει. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> αλλά γενικά θα μπορούσε, θα μπορούσε να παίξει καλό. Τώρα που κλείνουμε, θα έρθει πάλι το πτηνό να σε πιάσει, σε πάει πίσω στη φωλιά. Ή... <laughs> δεν ξέρω. <laughs> δε, 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 δεν ξέρω, δεν ξέρω. <laughs> Φαντάζομαι ότι πεινάει ή φάγατε πιο πριν. <laughs> Φάγα. Φάγα. Φάγατε. Τώρα, τώρα, τώρα πεινάει και τον φάγαμε. Νομίζω <laughs> δεν συμβαίνει. Τώρα πλέθηκαν <laughs> τα πιάτα του φαγητού. Oh, τέλεια αυτά ευχαριστούμε πάρα πολύ. S04Y23 είναι αυτό. Και εγώ νομίζω είμαστε στο 23. 23. MJ. Τέλεια. το 23. αυτό. Ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Και με τους υπόλοιπους θα λέμε την εβδομάδα. Bye.